Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Εδώ είμαστε, Ρεμπέτα Σκέρ. Μάιος, έτσι, άνοιξη, γύρι, όλοι είναι διακοπές. Ο μάνατζερ του Βαρέλα, να πούμε, θα έρθει την άλλη εβδομάδα, Klein Bein. Φιλολογικές κουβέντες, να είχαμε να λέγαμε. Εδώ, πριν από λίγο άκουσα μια ωραία δήλωση του κύριου Σπίρτσι. Σπίρτσις λέγεται, του ΣΥΡΙΖΑ είναι, ΣΥΡΙΖΑ, ωραία. Κανείς δεν αποκρυπτογράφησε τα λεγόμενά του. Μπορούμε, σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, κάποια στιγμή μέσα στο τέταρτο που μας έχει μείνει να βάλουμε τη δήλωση. Για να δούμε, για να την αποκρυπτογραφήσουμε. Για να δούμε. Είναι σύμφωνα με την λογική του καθηγητή που επιβεβαιώνεται και με το θεώρημά του, αφού ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, τελειώνει το μετρό, και αφού πήρε και ντάμπλ, θα τελειώσει και η επέκταση και η Καλαμαριά. Καταρχήν, ποιος γλύφτησε και...
Για να δεις, είναι γυναικεία φωνή, για, για δες, γυναικεία. Ποια γλύφτρα ήταν, ποια ήταν αυτή, για βάλτε να, βάλε πάλι να ακούσουμε. Ποια γλύφτρα ήταν δίπλα εκεί και έκανε, πρώτον, θα τα δούμε σιγά σιγά. Γλιώδης κατάσταση. Είναι σύμφωνα με την λογική του καθηγητή που επιβεβαιώνεται και με το θεώρημά του αφού ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Κρία. Λοιπόν, δηλαδή σας λέω ως πρίτζης εδώ, Βλαχομακεδόνες δηλαδή, Βλαχοθεσσαλονικής, ότι το έργο του Μετρό είσαι, είναι ίσο με το έργο του, πώς το λένε, του πρωταθλήματος και του ντάμπου του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με άλλα λόγια ζητάει την ψήφο σας γιατί πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα επί ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σου Γρηγόρη, τι κάνεις, τι έπαθες, γιατί είσαι, γιατί είσαι αυτά τα μούτρα, τι. Καλά είσαι. Καλά είσαι με αυτά τα μούτρα και θα τα κάνεις εκπομπή ρε, ανοιξιάτικο. Και τι έγινε, δεν άργησες. Εγώ ήθελα να κάνω την εισαγωγή με αυτή τη. Τι κάνεις γλυκό αγόρι. Ηρεμία, γλυκό αγόρι. Τι έγινε ρε Σπρίτζι, ζητάς την ψήφο των παοξίδων. Γιατί πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και έγινε και το Μετρό. Τι έργο είναι δηλαδή το Μετρό. Έργο είναι και το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Καθίστε καλά, ρε. Στην Ελλάδα ζούμε, στην Ελλάδα ζούμε και εμείς στην Ελλάδα ζούμε. Τι είμαστε, Ελλάδα. Το Λάμδα γιατί το βάζεις. Ελλάδα γιατί εμείς τα λέμε παχιά παχιά τα Λάμδα εδώ πέρα. Θεσσαλονικής. Πιο παχιά και από του Βενιζέλου την κοιλιά. Λέγε, τι κάνεις αγόρι μου. Βενιζέλου μια χαρά είναι. Για, εσύ και εγώ τι θα κάνω. Γιατί. Γενικά. Αυτή είναι μια χαρά. Μην στεναχωριές. Ναι. Λοιπόν. Να πω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο στα χέρια σας. Τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς, προκειμένου να έχετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολη 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Και επειδή σε ενδιαφέρει, να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξει λάστιχα στο δικό σου αυτοκίνητο. Ή Μάιο τα αλλάζει ή Σεπτέμβριο. Τώρα είναι η κατάλληλη. Και πολύ σωστά τα λέω. Καλά τα είπα. Μπείτε στο tires.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά, και βρείτε το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρείτε και τα ελαστικά Nokian Tires σκανδιναβική τεχνολογία με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολογήστε tireshop.gr, είναι μία λέξη, και μάθετε για το μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος υπάρχει και σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 4 ελαστικά Nokian Tires και δωρεάν την τοποθέτηση στο δικό σας αυτοκίνητο. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι έχουμε το μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος συνεχίζεται στο Μετρόπολη 95,5. Αφού έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα ψώνια της χρονιάς, μπαίνετε στο metrosport.gr. Στο site βλέπετε τον Κωστή στα σούπερ μάρκετ, όλα να είναι σε όλα τα πόστα. Κάντε κλικ, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα με τα δικά στοιχεία και καθημερινά από τις 9:20 μέχρι τις 8:20 το βράδυ, 9:20 το πρωί μέχρι τις 8:20 το βράδυ, μπορείτε να κερδίσετε τα ψώνια της χρονιάς. Στις ώρες αυτές ανακοινώνετε κάποιο όνομα, αν είναι το δικό σας. Έχετε 30 λεπτά να βγείτε στο 2310 εντάρια να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας και αυτομάτως να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσετε τα ψώνια της χρονιάς. Λοιπόν, να διορθώσω μια αδικία που έγινε εδώ το μεσημέρι με τον Μπούζο. Τι έγινε? Ένα τραγούδι, έτσι ένα ωραίο που έγινε viral, ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το άκουσες το πρωί. Τέλος πάντων, ένα τραγούδι που βγήκε για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, το κάνανε ωραίο. Λοιπόν, για τον μπαμπά που λέει. Ο μπαμπά σα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ο Κρέσπο και ο Πασχαλάκη και τα λοιπά. Πήγε ο Μπούζο και είπε, λέει, ότι το έβαλε, λέει, ο Ραπτόπουλο με τον Χουλιανό, λέει, στην εκπομπή του. Ναι, ψέματα είπε. Και διαμαρτυρήθηκε η Μπασάκου δικαίω και λέει, κάθισε ρε φίλε, εμεί ξυπνάμε τα χαράματα, εμεί το βάλαμε πρώτοι. Ρε Μπούζο, δεν θέλουμε να μα κάνει promotion. 17 χρόνια εδώ πέρα, 18 χρόνια promotion τη δική μου την εκπομπή δεν την έκανε κανένα. Θα την κάνει εσύ μεσημεριάτικα. Δεν γουστάρω να πούμε. Η Μπασάκου με τον Κωνσταντινίδη, τον Τζον Κροκ και το. Σκουλικάρα του Βαραγιάννη, να πούμε, ο οποίος είναι από τα μεγαλύτερα και τα ισχυρότερα, να πούμε, ελικισκού που υπάρχουν όπως στον πλανήτη. Τρομερός. Τι? Πώς? Δεν τα άκουσα. Δεν θεμάσες γλύφτες, είτε τον αριστερό εκεί δεξιό από δίπλα. Λέγε Γρηγοράκη μου, λέγε Μπουτζουρί μου, λέγε. Ωραία φανέλα, Nike, πολύ ωραία. Πορεία. Μη διαφημίζει. Πρέπει να τις άκουσες από το. Την έχω αγοράσει εδώ και 4 χρόνια.
Όχι. Ο Στέλιος είναι καταπληκτικός. Γι' αυτό το βλέπω, για το Στέλιος ο κόκκινος. Όχι, είναι παλιά. Ωραίο ντύσιμο πάντως, αθλητικό τζιν, παπούτσι να πούμε 200 ευρώ. Αθλητικό τζιν πώς γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω, όχι το σοβαρό το τζιν, το πιο αθλητικό, γκουντουμάνικο, ρολόι άσπρο να πούμε, μουσι, το μουσι δεν σε πάει. Να. Άσπρη τρίχα. Μουζί, είναι αυτό το γέννη, αυτό το πασοκικό, το σιριζέικο να πω. Όχι, σε παρακαλώ. Παρ' το πίσω, εγώ δεν σε έφυγε. Λέγε, αγόρι μου, τι κάνεις, λέγε. Τι να πω. Εγώ θα πω. Έβλεπα τελικό κυπέλλο. Κάνα το κύριο. Αλλά δεν ενδιαφέρει. Φοβερή δέσμευση του Ζέρβα. Παοξής ο Ζέρβας. Να τα. Θεσμεύεται πως ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα δώσει μια σημαντική ανάσα σε όλους εμάς τους δημότες, μειώνοντας τα δημοτικά τέλη ως και 50% για το έτος 2020. Εγώ το κρατάω. Τώρα τον γουστάρω τον Ζέρβα, διότι είναι σωστός. Άμα δεν το κάνει, θα τον κάνω επίθεση. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Γιατί ό,τι λέει το κάνει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο φοβερά ο Ζέρβας θα επιστρέψει στους δημότες της Θεσσαλονίκης, αλλά και περισσότερο τους επαγγελματίες της πόλης, ένα ποσό έως για 17,5 εκατομμύρια ευρώ, οριζόντια σε όλους. Είναι αυτά που κλέψανε κάτι αλυταράδες. 50. Ήταν εκείνα. Ένα κομμάτι που κλέψαν οι αλυταράδες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι ήταν. Ούτε σε ποιο κόμμα ήταν. Ούτε σε ποιο κόμμα ήταν. Οι αλυταράδες του Δήμου Θεσσαλονίκης που δεν ήρθε κανένας. Πώς τους λένε αυτούς τους αναρχικοκομμουνιστές εκεί που κάνουν μπούκες. Δεν τους έκανε καμιά κομμούνα αναρχική μπούκα. Λοιπόν, ο πρώτος κομμουνιστής που θα κάνει μπούκα σε κλέφτη θα με από πίσω με το Κόρτομπα να ενισχύσω την κατάσταση. Δηλαδή, άμα πάτε και σπάτε. Άκου λίγο. Άμα πάτε και σπάτε βιτρίνες, καταστήματα φουκαράδων και είτε αυτοκίνητα φουκαράδων. Και θέλετε να βγάλετε τον Κουφοντίνα και τον Σουλοντίνα, το που έχει φάει 17-18 δολοφόνο, εγώ δεν είμαι μαζί σας. Άμα πάτε και πείτε ποιος έκλεψε ο τάδε, μάλιστα, είσαι Ραπτόπουλε μαζί να πάμε να... μαζί σας. Λοιπόν, μπράβο το Ζέρβα, 17,5 εκατομμύρια ευρώ από αυτά που σας κλέψανε, μας κλέψαν οι αλυταράδες του Δήμου, οριζόντια λέει σε όλους, καμία εξαίρεση. Ευπαθείς ομάδες, μεσαία τάξη που έχει πληγεί, αφάνταστα, και όλους ανεξαιρέτως. Το μέτρο θα ισχύσει για το 2020. Σε περίπτωση Δημαρχία Ζέρβα και το ποσό έρχεται από συσσωρευμένα ανταποδοτικά τέλη που εισπράθηκαν προηγούμενες χρονιές και δεν αξιοποιήθηκαν. Εγώ θα πω εκλάπησαν, θα συμπληρώσω. Και όλο αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ζέρβας και η ομάδα του είναι οι μόνοι που γνωρίζουν σε βάθος την πραγματική κατάσταση στα οικονομικά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ποιοι κλέψαν, ποιοι φάγαν, ποιοι κάνανε. Και ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο. Και να πούμε επίσης ότι ο Ζέρβας, υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης για να γίνουν απαραίτητες αυτοδιορθώσεις. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος. Αυτό που φωνάξαμε. Ταλαιπωρούμεθα και θέλουμε ένα μέτρο. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Το θέσεις. Μπράβο. Το οποίο είναι λάθος. Ο Ζέρβας λοιπόν κάνει την κεντρική προεκλογική του ομιλία το Σάββατο 18 Μαΐου, τώρα δηλαδή, 7 το απόγευμα, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Θα πας. Θα πάω. Θα πάω. Πάει στο Λευκό Πύργο, πάει στο Ζέρβα, πάει. Κοινωνικοποιήθηκα. Πάω. Δεν έγινα καθόλου πάω. Έγινε η κόρη μου πάω. Εγώ είμαι ανεξάρτητος. Έγινε πάω. Η οικογένειά μου γίνεται. Πάω δεξί, κουμούνες, έχει μπόλικο το σώμα. Ξέρω, αλλά και εσύ ταυτίζεσαι τώρα. Δεν ταυτίζομαι καθόλου. Έτσι βγαίνει. Ρε, άμα με φέρει 17,5 εκατομμύρια που κλέψαν οι αλυταράδες πίσω και με φτιάξει δύο πράγματα. Έχω μια πορεία. Μπορεί να φτιάξει το πάρκι και να το πω το Ζέρβα ότι δεν μας πειράζει να πληρώνουμε ένα μικρό ποσό για πάρκινγκ, αρκεί να μας βρεις λύσεις, να βάζουμε τα αμάξια μας. Σε αυτό το συνασπισμό που γίνεται στην πόλη και δεν μπορούμε να δώσεις μια λύση. Ακριβώς. Πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Οι άλλοι δεν μπορούν να τα βρουν αυτά τα λεφτά. Δεν ξέρω, ρε Σικόκκινε. Οι άλλοι φάγανε εκατομμύρια ευρώ, κλέψανε να πούμε. Εντάξει, ρωτάω. Και για τον δήμαρχο που φεύγει, πώς το λένε, το μπουτάρι, εγώ του δίνω συγχαρητήρια γιατί δεν ήταν κλέφτης. Έκανε στραβά, έκανε ίσια, κλέφτης δεν ήταν. Εντάξει. Πού φτάνουμε. Δεν φτάνετε. Ελληναράδες, κλεφταράδες Έλληνες, λοποδίταροι, κλεφταράδες. Μπράβο στο και στον προηγούμενο δήμαρχο που φεύγει χωρίς να μας κλέψει τουλάχιστον. Άλλα θέματα λέγει. Τώρα έκανε έργα και πήρε και έκανε και τα λοιπά. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με έκλεψε. Δεν έχει βγει κάτι ακόμα προς τα έξω. Λοιπόν, παρακάτω, λέγει. Να πω ότι τώρα που με το σπίτι τα τελείωσε όλα. Μου έμειναν κάτι. Βαψίματα έκανε. Ένα εργολάβο απαταιώνα εκεί ο Καραμιτιλιό. Με έκανε κάτι στραβά και τα λοιπά. Έχω άλλα 3,5 χιλιάρια να φτιάξω. Βαψίματα έχω. Λοιπόν, αν θέλει χρώματα. Ναι. Είτε ακριλικά, είτε τεφλόν, είτε βιτέξ, ναι. Είτε heavy metal, θα πας ναι. Στον Κοσμάουλ. Ναι. Έχει τα καταλληλότερα. Ναι. Με την υψηλότερη καλυπτικότητα. Ναι. Και με την εγγύηση του ονόματο βιτέξ. Να πάω, Βεβαίω. Θα πάω. Βεβαίω. Ναι. Λοιπόν, δυτικά υπάρχει η Τάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο. Κέντρο στη Φιλίππα 74 και Ανατολικά Εθνική Στρατιστά 82 στο Φίνικα. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα ότι ο Σταφυλίδης έκλεισε στην Χόφενχάιμ. Καλύτερα.
Θα πάρει λεφτά. Τίτλο δεν θα πάρει. Αγερός θα πάρει λεφτά. Για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Γιατί παίρνει παραπάνω λεφτά στην Χόφενχάιμ θα πάρει. Για ποιο λόγο. Ναι, ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ όμως είχε την ευκαιρία να ξαναπάρει πρωτάθλημα του χρόνου. Κοίταξε, κόκκινε. Δηλαδή, πώς το εννοώ. Ο κόσμος ο οποίος έχει χρήματα, τι θέλει, δόξα. Δεν έχει δόξα. Τι έχει, λόξα. Ο Σταφυλίδης έχει πετύχει στην καριέρα. Μπράβο, δεν πήρε τίτλο. Τίτλοι λοιπόν, οι τίτλοι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αν επέστρεφε στον ΠΑΟΚ και εφόσον νιώθει καλά βιολογικά και μπορεί ναι. να ανταπεξέλθει. Καλά πάει, ναι, καλώς. Λοιπόν, ναι. Θα είχε την ευκαιρία να πάρει τίτλους. Γιατί το τοπίο ναι. δεν δείχνει να αλλάζει εντυπωσιακά. Οι τίτλοι τρώγονται. Όχι, ρε Σικώστα, συμφωνώ. Τα χρέη όμως, άμα υπάρχουν, είναι θέμα. Οι τίτλοι δεν τρώγονται. Όχι. Ο Σταφυλίδης προφανώς εκεί θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα. Μήπως του έγινε πρόταση. Α, δεν το ξέρω. Μήπως πρέπει να βγάλουμε το κουτάβι να πούμε σε συνέντευξη. Ο Μπούζος. Μήπως ο ΠΑΟΚ επέλεξε να επενδύσει στο Γιαννούλη. Και να μην κάνει μια κίνηση με το Σταφυλίδη. Ναι, κοίταξε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Σου λέω Γιαννούλη τώρα το βάλω στα βάρη. Θα το δούμε και από τους δύο μέρες. Για να είμαστε δίκαιοι. Αν το έκανε ο ΠΑΟΚ, έκανε καλά. Ναι, έκανε καλά. Γιατί? Γιατί ο Σταφυλίδης, το top του είναι αυτό. Δηλαδή έφτασε ένα υπάρχει επίπεδο. Υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, περίμενε. Αν θα γινούσε ο Βιερίνια, επειδή. Στάσου. Τι κάνουν τώρα στον ΠΑΟΚ. Πάνε στο γυμναστήριο το Γιαννούλη, ναι. τον πλακώνουν, τον κάνουν σε ένα μήνα, δύο μήνες. Ενδυνάμωση. Αύξηση μυϊκής μάζας. Το κάνουν και λίγες ταχυδιτούλες. Το είδες. Έχει ταχύτητα. Σοβαρό, έχει τέμπο καλό. Έκρηξη, θέλει την έκρηξη. Να μυϊκή μάζα θέλει. Τον είπα χθες, δεν σε έκανε ο Τσιλιλής. Α, μάλλον με έχει ταράξει με αυτό το Τζιλούλι. Τζιλιλί τον είπα εγώ. Το πέρασα να πούμε. Ο Τσιλιλής του λέει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πρόσεξε να δεις. Θα μπει ο Γιαννούλης. Ναι. Αλλά θα έρθει και ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Είδα στο Facebook ένα δέντρο το οποίο είχε κοπεί, είχε πέσει το δέντρο ναι. και πήρε κάποιες ρίζες στο πεσμένο δέντρο και ξανά έγινε δέντρο κανονικό. Ναι. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό ο Βιερίνια. Δηλαδή ο Βιερίνια στα 33 προς 34 το λογικό είναι να πει πήρα τους τίτλους, δόξα πήρα λεφτά, πήρα τα παρατάω. Έμαθα όμως ότι ο Βιερίνια είναι σχήλος. Αυτό το ξέραμε. Ναι, δεν το ξέραμε. Και λέει θα επανέλθω. Έχει. Τώρα το παιδί θα επανέλθει όπως ήταν, πώς δεν ήταν, δεν ξέρω. Πάντως μαζί με τον Γιαννούλη. Έχει δείξει ότι μπορεί. Μαζί με τον Γιαννούλη κλείνουν εκεί την τρύπα αριστερά. Μαζί. Ναι. Δηλαδή θα έρθει, ξεκινήσει ο Γιαννούλης. Από πού το βλέπεις τώρα, από τον ΠΑΟΚ το βλέπεις. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Λέει ο ΠΑΟΚ θα τιμήσω τον Βιερίνια, θα του πω έλα γόρι μου, θα σε φτιάξουμε, θα είναι και ο Γιαννούλης εκεί να το δυναμώσουμε. Και θα αρχίσει Οκτώβριο. Δεν ξέρω. Οκτώβριο, να παλέψει με τον Γιαννούλη ποιο θα είναι. Οκτώβριο μήνα. Εντάξει. Τώρα ο Σταφυλίδης. Περίμενε. Αυτό αν το έκανε ο ΠΑΟΚ, καλώς το έκανε. Καλώς το έκανε. Αν γιατί το... ο Σταφυλίδης, ας πούμε, ένα λεπτό, δευτερόλεπτα. Αν δυναμώσει, αν κάνει. Ο Γιαννούλης. Αν δυναμώσει ο Γιαννούλης, δεν θέλω το Σταφυλίδη πίσω. Ωραία. Αν. Ωραία. Πάμε από τη μεριά του Κωστάκη του Σταφυλίδη. Γιατί το λες Κωστάκη, το ξέρεις και από χθες, τι Κωστάκη. Το ξέρω με μικρό παιδί, στη γειτονιά. Κωστάκη τι. Κωστάκη τι το λες Κωστάκη. Για τον προσβάλλον το είπα. Τι Κωστάκη, δηλαδή τι. Υποτιμητικά το λες Κωστάκη, δηλαδή τι. Αυτό κατάλαβα. Εθνική ομάδα παίζει, η Γερμανία παίζει Κωστάκη. Πεκταρά, αριστερό πάνω. Τι μειώνει. Ο Σταβίλη. Σταμάτα ρε. Λοιπόν. Δεν θέλουμε να λέμε την ηλικία σου. Αν επέλεξε το παιδί να μην έρθει. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος. Ναι. Δηλαδή έχει την ευκαιρία. Πιστεύω ότι είσαι καλά οικονομικά, έχεις πάρει αρκετά καλά συμβόλαια, δεν θα παίρνει μικρό συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Έχεις την ευκαιρία να πάρεις αυτό τι, αυτό το οποίο λείπει από, το, από την τροπεοθήκη σου. Τα τρόπαια, τους τίτλους. Και θα ήταν καλό για τον ίδιο. Ο Νίκος ο Χριστίδης όταν έβγε από τον Άρη, θα σου πω ένα παράδειγμα. Τον ήθελε ο Λόραντ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Λόραντ τον ήθελε στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Φορτούλα. Και δεν πήγε. Θα σου πω γιατί δεν πήγε. Ενώ του ήταν όλα εντάξει και τα λοιπά, καταρχήν ο Άρης δεν τον έδινε. Είχε το κόμπλεξ ο Άρης, σου λέει δεν το φερθήκαμε καλά. Περίμενε ρε, κάνει σωματεία τώρα μιλάμε. Και το άλλο ήταν ότι σκέφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Όχι, τώρα πότε θα το ξαναπάρει με τον Παντελάκη πρόεδρο. Έχει απ' την άλλη Γουλανδρίδες, έχει Νταϊφάδες και τα λοιπά. Πήγε στην ΑΕΚ και πήρε στην ΑΕΚ double και ένα πρωτάθλημα. Άρα πήρε άλλους τρεις τίτλους. Δεν έπαιρε βασικός όμως. Βασικότσα πήγε σαν αναπληρωματικός. Και κέρδισε τη φανέλα του βασικού στα 34 του. Έπαιζε με στεριούδες και τα λοιπά. Είναι αυτό που λέμε ότι. Πήρε τίτλος. Ότι πήγε ημιτελικά. Πήγε ημιτελικά κυπέλλου UEFA. Πήρε double και πήρε ένα πρωτάθλημα και εκεί πήρε και χρήματα. Μπορεί να τα πάρει και από τον ΠΑΟΚ. Ο Σταφυλίδης μπορεί να σκέφτηκε το εξής. Τώρα αυτοί πήραν το πρωτάθλημα, πήραν το κύπελο. Η ομάδα μου. Πιάσαν τα βάνη. Πιάσαν τα βάνη. Τώρα πάω εγώ, ας πούμε. Και δεν πάρω. Ξαναπάρω. Okay. Αν δεν το πάρω. Αν δεν το πάρω. Τι. Μπορεί να το σκέφτηκε και έτσι.
Μπορεί να το σκέφτηκε και έτσι. Βέβαια, η άβρα του ΠΑΟΚ, σπίρτζιδες, σπίρτζιδες, του χρόνου του δείχνει ότι θα το ξαναπάρει του χρόνου. Ναι. Δεν είναι σαν τον ΠΑΟΚ του Παντελάκη το 76 που λες αμάν έκανα άθλο με Αθήνες και μετά το πάρω μετά από 10 χρόνια και μετά τα 30. Κατάλαβες τι είναι, αυτή είναι η διαφορά. Είναι άξιο κουβέντας αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε σε διάλειμμα και το βλέπουμε. Το βλέπουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία εσύ έχεις ετοιμάσει και είσαι ωραίο ντύσιμο. Μ' αρέσει το ντύσιμο σου. Ωραίο. Του, ναι. Ή θα σκιστεί καμιά πλούζα ή κάποια εκεί. Πάμε και λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνήστε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Τελειώσαμε το σταφύλι τον Κώστα με το θέμα από τη μια πλευρά και από την άλλη. Εντάξει, πάει αυτό. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα, λέει, του 910. Με κάνει απλά υπερήφανο το που απευθύνει το Σπρίτζης. Πού απευθύνεται? Αυτό θέλω να καταλάβω κι εγώ. Γιατί ο Σπρίτζης έχει του ΠΑΟΚ την αγορά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό με τη Μακεδονία, με τη φιλία που έχει με τον ΠΑΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να απαλύνουνε, ξέρω εγώ, το πατριωτιλίκι των Ελλήνων. Βέβαια το πατριωτιλίκι των Ελλήνων καταπολεμάται μόνο αν τους δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ φράγκα. Με τα φράγκα ξεχνάνε οι πατριώτες και οι πατρίδες και Μακεδονίες και ό,τι θες ξεχνάνε. Άρα άμα έχει μάσα, επειδή δεν έχει μάσα, δημιουργούν την κατάσταση με τον ΠΑΟΚ τώρα και πήρε το πρωτάθλημα και έγινε το μετρό κτλ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εντάξει. Καλά κάνουν, το επικοινωνιακό τους είναι πάρα πολύ καλύτερο από τον Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε. Αυτός ο Μητσοτάκης, άμα ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, θα λέγαμε ότι τα έχει πάρει να πούμε για να χάσει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα έχει αρπαγμένα θα πούμε. Το έλεγες εσύ. Εγώ θα έλεγα, αυτός τα έχει αρπαγμένα. Το λέω και τώρα γιατί η Νέα Δημοκρατία μια φορά το έχει πουλήσει το παιχνίδι. Σε κάτι εκλογές που κέρδιζε το απόγευμα, είχαν το βράδυ και ξανακέρδιζε το απόγευμα. Εγώ λέω ότι το πούλησαν το παιχνίδι τότε οι Νεοδημοκράτες. Θυμάστε τότε που έβγαινε η Μοσχολιού και πανηγύριζε. Δεν ράδι μακρατέα, κερδίσαμε. Κερδίσατε, χάσατε κυρία Μοσχολιού, να πούμε. Λέει. Ένα πουλάκι. Ναι, ένα πουλάκι. Μου σφυρίζει. Σου σφυρίζει τώρα. Ότι πήγες προχθές να φας το Βασανινό, χθες πότε πήγε. Ναι, ναι. Και σαφουρδίζεις και σε παρηγορούσε ο Φωτιάδης, είναι αλήθεια. Έσπασε η καρέκλα. Σκηνή από ελληνική ταινία. Λέει άλλο να το βλέπεις και άλλο να στο περιγράφω. Πώς έγινε αυτό. Κουνιόμουν στην καρέκλα επειδή είμαι νευρικός εγώ. Η καρέκλα δεν ήταν καλιά βιδωμένη. Έπεσα κάτω μαζί. Ευτυχώς είχα και το σκύλο μαζί μου. Έπεσα κάτω να μου. Εντάξει, δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εγώ έχω κωμικές καταστάσεις. Έχω καθημερινά έχω δημιουργήσει καταστάσεις τέτοιες. Ο φίλος μας ο γιατρός ο Βασίλης. Ο κτηνίατρος. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα αξίζει να πει ένα συγγνώμη στον Παράγοντα Δαροκόπουλο, ο οποίος παρά τη συνεχή απογοήτευση δύο σέρι οριακών απολειών ανόδου, ναι, επέμεινε και χρηματοδοτούσε ένα πολυδάπανο τμήμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι τον κάναμε πόλεμο ποτέ. Συγγνώμη, εκ μέρους των Ηρακλειδέων. Δεν το λέει προσωπικά σε σένα. Όχι, ναι. Μου απαντάει. Το λέω, δεν είπα να πέφτει. Και λέει στην είδα του πρώτου γύρου από το Μαρούσι άφησε υπενημό για πιθανή θέλησή του να μην ανεβάσει την ομάδα. Α, το είπε αυτό εσύ. Έτσι, όχι, δεν το είπα έτσι. Πώς το πες, αλλιώς το λέω, ρε φίλε. Τι δεν μπορεί να βάζει και να φτάνει σε ένα σημείο και κάθε φορά να το χάνει στο τάφ. Και ο Σαββίδης έβαζε και τα έχανε. Τώρα που τα πήρε όμως μαζεμένα, τι να γίνει τώρα. Εγώ. Καλά σου λέω, ο μόνος σοβαρός άνθρωπος εκεί στο Ηρακλή είναι ο Δρακόπουλος, αυτό σου λέει. Είπε κανείς όχι. Οι άλλοι όλοι είναι καραγκιόζηδες, αυτό θέλω να σου πει. Είπε κανείς όχι. Αυτό σου λέει, τόση ώρα το λέει κομψά αυτός. Εγώ στο λέω τσιχοντρά του, ποιότητες το λέω. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνω κάτι πεμπτό, να τον θίξω, οκ. Εντάξει, ρε παιδί. Για τον ΠΑΟΚ κλείσαμε. Έχει πολλά αυτό ο ΠΑΟΚ θέματα. Έχει κάτι άλλο άξιο αναφοράς, πες. Ο ΠΑΟΚ, ναι, να βγάλει δήμαρχο ΠΑΟΞΥ. Γιατί αν βγει ο άλλος, πώς το λένε, ο εχθρός του Μπούζου. Ποιος είναι? Ο Ταχιάο. Εχθρός του Μπούζου. Αφού τσακώθηκε με τον Μπούζο. Είναι εχθρός του Μπούζου, να πούμε. Αφού τσακώθηκε με τον Μπούζο και άρα τσακώθηκε με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Μπούζος φαίνεται ότι έπαιρνε και το μέρος του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στην κουβέντα. Έτσι φαίνεται. Διαγράφεις δύο και μου κάνει εντύπωση. Διαγράφω δύο ποιους. Και τον Βούγια. Βούγιας θα πάρει όσο νικοτίνη έχουν τα τσιγάρα που καπνίζει τώρα. Και Τινοτοπούλου. Τινοτοπούλου θα την πάρει η Κατιούσα Κλίμα. Διαγράφεις. Τους διαγράφω, ναι. Κακός. Εγώ θεωρώ τρεις. Κακός διαγράφεις. Βρε, τους διαγράφω. Εγώ λέω, ο δικός μας, ο διαφημιζόμενος και φίλος μας, που έκανε μια ωραία κίνηση να πούμε. Η καμπάνια που κάνει. Η καμπάνια, ο Ζέρβας, έξυπνο αυτό που έκανε. Θα δώσω, λέει, τα λεφτά τα κλεμμένα πίσω, θα μειώσω τους φως. Πολύ καλό αυτό. Και τη στάθμευση 2 είναι πολύ καλό αυτό.
Ο Ορφανός που είναι κολλητός, θα πούμε, με τον Σαββίδη. Εντάξει, και έχει την εξουσία μαζί του. Και ο Ταχιάος είναι η τριπλέτα. Τώρα, γιατί είναι ο Τοπούλου με μιλάς εμένα. Γιατί, ας πούμε, Βούγια με μιλάς. Το Βούγια ήταν θαμμένο 20 χρόνια. Τι είναι Ηρακλής. Τι, δεν κατάλαβα. Ο Βούγιας είναι Ηρακλής. Δεν θα στηρίξω, δηλαδή. Άντε, αν το πας ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, το πάω ποδοσφαιρικά. Εγώ θα στηρίξω το Ηρακλάκι. Ναι. Να το πούνε και οι χιλιάδες των Ηρακλειδέων. Χιλιάδες των Ηρακλειδέων. 80 άτομα στο πανεπιστήμιο, ναι, στους κάδους εκεί που καίνε. Έλα ρε κόκκινε τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα. Μια σκέψη κάνω. Πάνε ρε σκέψη τώρα. Επειδή κάνει τις εκλογές. Αν βάλει ο Σαράντος που είναι Μακεδονικός και ο Βούγιας που είναι Ηρακλής, περισσότερους ψήφους θα πάρει ο Σαράντος παρά ο Βούγιας. Άστα το έργο τώρα με τον Βούγια, πάμε παρακάτω. Βλέπεις τον Βούγια το ροριακά. Ναι, βέβαια, Βούγιας δεν βλέπεις. Με αυτά που λέει. Δεν τον έλεγε ο άλλος στο ίδιο κόμμα ήταν. Ο Βούγιας είναι άχρος. Άχρος, έλεγε εκείνος ο Πασοκόγερος εκεί, ο συγχωρεμένος ο Γιαννόπουλος. Ο Αβούγιας είναι άχρος. Άχρος. Άχρος, άχρωμος. Άχρωμοι είναι αυτοί, ρε. Άχρωμοι, χρώμα δεν έχουνε. Ο Βούγιας θα βγει. Ο Βούγιας έχει να πάει σε λαϊκή αγορά 25 χρόνια. Πέρασε έξω κατά λάθος και κρύφτηκε, να πούμε. Άσε τώρα. Θέλω να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Παρότι είδα και ανθρώπους. Είναι στο λαϊκό κόσμο αυτοί εδώ τώρα να μιλήσουν, να κάνουν. Να πω κάτι. Λέγεται. Παρότι είδα και ανθρώπους του οποίους εκτιμώ. Δεν μπορώ αυτό το τετριμένο, ρε φίλε, και το δεδομένο. Όλοι να περάσουν από τη λαϊκή. Όλοι να βγουν φωτογραφίες. Δεν λέω να περάσουν τώρα από τη λαϊκή. Εγώ λέω να περάσουν από τη λαϊκή στην καθημερινότητά τους. Μπράβο. Όχι να το βγάλουν φωτογραφία, περάσει από τη λαϊκή. Άσε τη λαϊκή τώρα. Όλοι προμοτάρονται με τον ίδιο τρόπο. Κάντε ρε κάτι διαφορετικό. Σε όλους απευθυνούν. Πάει στη λαϊκή. Κάντε κάτι. Πάει στην ψαραγορά. Μπορώ να εκφέρω μια. Έχει σωστή άποψη. Κάντε κάτι άλλο. Δηλαδή. Ειλικρινά, τους πληρώνετε αυτούς που σας λένε. Ψεύτικοι είστε, ρε. Όχι, τους πληρώνετε αυτούς που σας λένε. Ναι. Και έχουν και φασόν. Θα βγαίνεις έτσι, θα χαμογελάς έτσι, θα φοράς κουστούμι. Λοιπόν, οι εκλογές. Να τελειώσω. Ναι. Κουστούμάκι, ταγεράκι, γραβάτα ημί. Είναι δυνατόν να πληρώνετε για να σας κατεβάζουν με το ίδιο ημαρτέκι όλους. Ναι. Είναι δυνατόν. Θες μια αλήθεια. Εγώ λέω δεν. Οι εκλογές αυτές έχουν να κάνουν. Οι εκλογές αυτές έχουν να κάνουν με πάω Κάρης. Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές. Δεν υπάρχει ο Ηρακλής, είσαι νικοτινούλα. Υπάρχει υποψήφιος. Τι είναι? Υπάρχει υποψήφιος, Ηρακλής. Ποιος είναι? Ο Βούγιας. Είπαμε, υπάρχει. Ούτε 30 ψήφους δεν θα πάρει. Μπορεί να ξέρει. Χίλιαδι. Έλα. Εγώ λέω υπάρχει υποψήφιος. Πάμε ρε κόρη, μην τον καίς τον άνθρωπο. Δεν καίω τίποτα. Μπορεί, εδώ Πασχάλης Τερζίσου πριν 20 χρόνια που πήγα να τον κάνω μια συνέντευξη, με είπε εκεί είμαι Ηρακλής. Αποκλείεται. Και με... Ναι, δεν σε πιστεύω. Άκου εμένα. Είσαι. Το 93. Είσαι προβοκάτα, απέναντι. Είσαι και μπελιστής. Καλά, καλά, καλά. Δεν σε πιστεύω. Άκου την ιστορία και μην την πιστεύεις. Πώς λέγονταν, Αβαντάζ λέγονταν, πώς διάλογο λέγονταν εκείνο το μαγαζί. Αβαντάζ, ρε, έμπαινε μέσα και καλά. Ο Πολύκαρπος έβαζε να καθίσει. Καλά, καλά. Πήγα τον έκανα μια συνέντευξη. Εσύ, Φωτιάδης, Καράς, Μελάς. Ναι, εντάξει, εγώ τον Τερζή πήγα να κάνω συνέντευξη. Είμαι Ηρακλής, λέει. Φεύγω με το τοπιάνκι να πούμε. Βλέπω δύο γορίλες να με ακολουθούν με μια ασκόνα. 2-300 κυβικά, 400, με κλείνουν τον δρόμο. Τι έγινε, λέω, με δίνουν αυτοί, βγαίνουν δύο γορίλες. Λέει, σε παρακαλώ, ο κύριος Τερζής, μην πεις, λέει, μην γράψεις ότι ήταν Ηρακλίδας. Λέω, τελείωσε. Δεν το πιστεύω. Άκου τι σου λέω. Δεν το πιστεύω. Τι σου λέω, το 93. Λοιπόν, το κορυφαίο μήνυμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. 670. Τι λέει αυτός. Έχουμε ό,τι ακριβώς μας αξίζει. Ναι. Μισούμε την αλήθεια. Ναι. Παράδειγμα αθλητικό και όχι πολιτικό. Ο Σάντος. Ναι. Είπε ότι δεν μπορεί να έχει σαρδέλες και να νομίζει ότι έχει αστακούς. Ναι. Αν θέλεις να φτάσεις κάπου, πρέπει να ξέρεις που βρίσκεσαι. Mm. Σπουδαίο. Ωραίο. Μεγάλη αλήθεια είπε ο φίλος. Ωραίο. Να ξέρεις τι είσαι στη γη. Σπουργίτη, λύκος, χελώνα, σκύλος. Τι σκύλος. Βαρύς, αδύνατος. Τι είσαι. Να ξέρεις που είσαι. Ο φίλος Μπονιά βρίσκεται. Η γνώση του που βρίσκεται. Με τον μπάσκετ. Πώς. Όντως, είναι παρηγοριά. Και το βολί. Ποιο είναι παρηγοριά. Παρηγοριά για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή. Μέχρι να βαρεθεί ο Δρακόπουλος να του κάνει καμία επίθεση και αυτού και να φύγει. Πάει ο καημένος ο Ζέρβας. Τώρα ποιος ήταν ο Στρατόπουλος. Ποιο. Ξέρεις πόσοι επαγγελματίες θα ψηφίζουν τον Ζέρβα γιατί θα μειώσει τα τέλη για το 2020. Ένα χρόνο. Πάρουμε τα λεφτά πίσω που κλέψαν οι κλεφταράδες προηγούμενοι. Ε. Λέγε ρε. Δεν απαντάς. Εγώ περιμένω έργα. Αυτό τα ακούω με σεβασμό επειδή ξέρω ότι μιλάς με τον άνθρωπο. Ναι. Τα ακούω με σεβασμό, είδες να αμφισβητώ τίποτα. Όχι. Τίποτα. Τα ακούω. Εγώ επί το έργο θέλω να σου το. Ναι. Γρηγόρη κάνει ένα σχόλιο για την απόφαση του ζητά να διώξει τον Νάβας των τριών ευρωπαϊκών και να κρατήσει ως δεύτερο τον Κουρτουά το γιο του. Ο Νάβας είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες ότι αν δεν είναι βασικός δεν θέλει να μείνει. Ναι. Το είχε δηλώσει αυτό.
Είναι ο Νάβας τώρα με ένα 79 ύψος να κάθεται κάτω από τα δοκάρια της Real Madrid. Εγώ όποτε τον είδα να πήρε τρία Champions League. Πήρε. Ωραία. Εντάξει. Είναι λογικό. Πόσο ετών είναι ο Νάβας? Όσο είναι. Εντάξει. Είναι λογικό να ανεβάζει τον Νάβας. 1,79 σήμερα τερματοφύλακας, είσαι κοντός πολύ. Άλλο πριν 30 χρόνια είδα που ήταν. Ότι έχει, ότι παίζει καλά και οπότε έπαιξε εκεί πολλοί. Δεν έχει έξοδο, ρε, κατάλαβες. Μέχρι τη μικρή περιοχή άβγει. Σήμερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγαίνουν τερματοφύλακες μέχρι την γραμμή της περιοχής. Είναι κάτι χερούκλες μέχρι εκεί από πάνω, κάτι κορμιά, κάτι σώματα, κάτι ιστορίες εκρηκτική. Ο Νάβας χάρη σε μπόι. Τώρα το γιο του αυτού νου, πώς το λένε, θα κρυθεί. Αν ο γιος του είναι σαβούρα, είναι ξέρω εγώ. Τερματάκι της πλάκας, θα τον κρίνουμε. Άμα είναι τερματάρα, τι να πούμε. Τον έχουμε δει. Δεν τον έχουμε δει. Ξέρουμε ποιος είναι ο Νάβας. Λοιπόν. Ο Νάβας χαμηλά είναι καλός. Στα πέναλτι είναι καλός. Χαμηλά είναι καλός. Άμα γίνει σέντρα. Έκανε κάτι επεμβάσει και κάτι εξόδου. Τερματάρα είναι κύπελο, κάτω από την αιστεία. Κύπελο, τον είδα. Και σε εξόδου αυτά. Εξόδου δεν σαν έχει. Το παλιό δεν κρασί. Έχει το κρασίρι έξοδο. Δεν κάνει εξόδου. Μα έκανε. Άσε με ρε κόκκινη. Πάνε στα θέματα τώρα. Δεύτερο δοκάρι δεν βγαίνει. Στο δικό του το δοκάρι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Okay. Μιλάω τώρα για Real Madrid. Τώρα μου πεις θα πάει στη Μίλαν και στην Ίντερ, θα πω καλός είναι. Που είναι τερματάρα. Μιλάμε για τους καλύτερους τερματοφύλακες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Σήμερα για να παίξει τη Real πρέπει να είσαι στους 3-4 καλύτερους τερματοφύλακες του κόσμου. Δεν σου μιλάω να έρθει στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Μα πάω στο αεροδρόμιο να το κάνουμε τεμενάδες θα πούμε. Λέγε. Γρηγόρη, ένας Ηρακλήδας εμφανίστηκε και θέλει να σου μιλήσει. Αλήθεια, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό που η οπαδή της ομάδας σου γύρω στην πλάτη για την κλήψη στον ΠΑΟΚ? Τι Ηρακλήδες, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, είναι τιμή μου αν κάποιος Ηρακλήδας βγαίνει και θέλει να μου μιλήσει. Πότε έγινε αυτό, ρε. Βγήκε κάποιος και δεν είδε. Και τι έγινε, τι να κάνουμε τώρα. Αν συμφωνείς με όλους και αν σ' αρέσει σε όλους, κάτι δεν πάει καλά. Mm. Κάτι δεν κάνεις καλά. Αν θεωρείς ότι εγώ γλύφω, δικαίωμά σου. Τι θέλετε να κάνει, ρε ο Κόκκινος, να λέει τα νέα του Ηρακλή. Τον πάντων. Τι, τον Αγίον Πάντων θα πει. Και τον Αγίον. Τον Αγίον Πάντων, μάλιστα. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, εσύ λέγε ό,τι θέλεις. Πες στους παοξίδες πώς νιώθετε ρε πως πρίτσι σας γλύφει και λέει βάζει το έργο το μετρό ίσα με το πρωτάθλημα του Πάου και τον Τάπλο. Κάντε τους ένα ερώτημα. Πώς νιώθετε. Βάλτε το εσύ, δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει εμένα. Και ρώτα τους Αριανούς τι ψηφίζετε ρε στις εκλογές. Άντε να δούμε. Έχετε δυναμική. Ευγάλε δήμαρχο Πάοξι, ευγάλε δήμαρχο. Σταμάτα με Δημήτρη Έλεος. Ποιος? Σταμάτα να ρουφάς τη μύτη του, έπιασε αλλεργία. Ποιος το λέει αυτό? Ο Γιάννης. Ο Γιάννης? Ναι. Από το Μάιο. Έλεος. Ναι. Έχει αλλεργία. Είμαι αλλεργικός. Η γύρη των λουλουδιών είναι ανόητη. Η σπρέα, κακά λουλούδια να πούμε κτλ. Κάνουν... Δεν είναι κακό, είναι καλό. Κακή είναι η άνοιξη. Τι είναι. Αψού, αψού. Τα μάτια γίνονται σαν του Πάρλα να πούμε του ηθοποιού, πρίζονται, κοκκινίζουν, δύσπνιες έχουμε, αντισταμινικά παίρνουμε μέχρι 10 Ιουνίου. Τι να κάνουμε, να μην κάνουμε εκπομπή επειδή έχουμε αλλεργία στη γύρη των λουλουδιών. Να μην πει ότι τι τον ενοχλεί. Καλά έκανε και το είπε. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη από το κοινό, ρουφάω τη μύτη μου σνάφ-σνουφ, γιατί είμαι αλλεργικό στη γύρη των λουλουδιών. Θέλετε να κάτσω στο σπίτι δηλαδή. Παρακάτω. Ζητώ συγγνώμη όμως για το αντιαισθητικό σνάφ-σνουφ. Θαλακρό πράγμα με πόδια. Και εύσομαι όν με πνευμόνι χαρ-χαρ. Η ΑΕΚ λέει θέλει τον Νάβας και γέλασε μέχρι και το πορτοφόλι του Τίγρη. Εντάξει. Ξεκίνησε καλά, στο τέλος ποιος γράφει, ειλικρινά θέλω να πεις, ποιος ιερόσυλος είπε ότι η ΑΕΚ θέλει τον Νάβας. Τώρα το είπα, εγώ. Αν πάει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στον Πάο, θα πούμε τερματάρα. Και σου πω και το άλλο. Αν έρθει ο Νάβας στον ΠΑΟΚ, δηλαδή θα παίξει βασικός και θα μείνει ο Πασχαλάκης στον πάγκο, να πούμε. Πώς το βλέπεις. Τι να σου πω. Για πες μας δηλαδή. Έχουν δει τα ματάκια μου. Θα παίξει ο Νάβας βασικός και θα παίξει ο Πασχαλάκης πάγκο. Δύσκολο το βλέπω. Πάντως είναι θεμητό ότι ο Νάβας θέλει να παίξει. Άλλο δεν καταλαβαίνω. Από τα διεθνή. Άλλο δεν καταλαβαίνω. Τι. Πέρσι ο Κρεσμάν υπέγραψε ανανέωση με την Ατλέτικο. Και τι να κάνει με την Ατλέτικο. Να τελειώσω. Πού θα πάει με την Ατλέτικο. Δεν είχε πρόταση από την Βαρκελόνα. Ναι. Δεν πήγε. Κακός. Τώρα γιατί τα γυρίζει. Πώς. Τώρα γιατί τα γυρίζει. Τι τα γυρίζει. Και θέλει να πάει η Βαρκελόνα. Ποιος δεν θέλει να πάει η Βαρκελόνα. Γιατί το στυλ παιχνιδιού στην Ατλέτικο δεν τον βολεύει. Παίρνει λιγότερες πάσες. Πέντε χρόνια παίζει. Τι να σου πω τώρα. Κι εγώ θα φεύγα. Πρέσινγκ, παίρνω λιγότερες πάσες. Δεν είναι το στυλ του ποδοσφαίρου αυτό με τους 11, ας πούμε. Και θα σου πω και κάτι. Και δεν ταιριάζει και στο στυλ της Ατλέτικο ο Γκρισμάν. Δεν είναι αυτός ο πολεμοχάρης. Δεν ταιριάζει. Τι να κάνω. Σε μια ομάδα η οποία είναι πιο τεχνική, έχει περισσότερο καινούς χώρους. Δηλαδή στη Manchester City θα τον ήθελα εγώ τον Γκρισμάν. Στη Manchester City να πούμε.
Στην Άγιαξ θα τον ήθελα τον Κρισμάν. Ομάδα που σου δίνει θέαμα, που παίζει με το passing game, που παίζει χωρίς την μπάλα και χώνεσαι στις τρύπες. Έτσι είναι. Έχουμε παραμελήσει τον Άρη. Τι, τον παραμελήσαμε? Ναι. Γιατί? Τον παραμελήσαμε. Τι? Γιατί η χρονιά έδειξε να κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, με τον ιδανικό τρόπο. Είπε, ψέλησες κάτι για τα διαρκείας. Ναι. Δεν είπες όμως αυτά τα οποία ενδιαφέρουν. Δηλαδή. Τι να πω δηλαδή. Και νομίζω καλό να βάλουμε τι και ψέλησα, δηλαδή, τι είπα. Κάτι είπες ότι επειδή δεν υπάρχουν λεφτά γι' αυτό βάζει διαρκείας. Να σπάρουν διαρκείας για να βοηθήσουν τον πρόεδρο, τον καλύτερο δεν πρόεδρο. Δεν είναι αθέμητο. Ναι. Τι? Άλλη είναι η ερώτηση. Από τους παίκτες που έχει ο Άρης. Μάλιστα. Αν συμφωνώ με τον Διαμαντόπουλο στο γραφείο του, ναι, ή ο Παντελίδης. Ωραία, με φωνάζει. Ή ο Καρυπίδης. Ωραία, με φωνάζουν. Ποιους θα έλεγες ότι πρέπει να αντικατασταθούν? Ποιους μπορούμε να κρατήσουμε, θα το έλεγα εγώ. Έναν. Με βάση πες ότι. Τα λεφτά, το πρώτο πράγμα, καθίστε κάτω και. Τι λεφτά έχουμε, θα τους έλεγα. Τι λεφτά έχουμε. Έχουμε λεφτά. Πολλά, λίγα, καθόλου, τι. Από εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Ναι. Να κάτσω εγώ να μιλήσω με τον Διαμαντόπουλο. Για να βγαίνει. Γιατί ο Διαμαντόπουλος, έμαθα εγώ ότι μίλησε με τον Καρυπίδη και λέει: έχω τρία σεντερφόρ να σου φέρω. Του λέει ο Διαμαντόπουλος. Καλά. Καλά. Κοστίζουν τόσο. Του λέει ο Καρυπίδης: βρες δανεικό σεντερφόρ. Δεν έχουμε λεφτά. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Το μαρούλι. Άμα έχω εγώ μαρούλι, μπαίνω στο αεροπλάνο και αν έχω γνώση, σου φέρνω παικταρά. Αν δεν έχω γνώση, σου φέρνω βαλούτα. Αν έχω λίγα λεφτά και έχω μάτι καλό, θα σου φέρω καλό παίκτη με λίγα λεφτά. Έχει πολλά αυτά τώρα. Τι θα κρατούσα εγώ? Τι να κρατούσα? Τι να κρατούσα? Τον Καρσία μπορώ να τον κρατήσω, τον θέλω. Θα τον κρατήσει. Μπορεί να τον κρατήσει. Δανεικό όμως. Δανεικό. Θα τον κρατήσει δηλαδή, δανεικό. Αυτό που ξέρω εγώ. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα, που θα του έλεγα. Και να με πουλήστε, πουλήστε το Βέλε, θα του έλεγα. Και να με συγχωρήσουν, ναι, οι ρεπόρτερ, είναι ότι, ναι, είναι κάτι το οποίο επειδή δεν μπορεί να τον αγοράσει ο Άρης, ναι, σήμερα που μιλάμε. Δεν θα τελειώσει τώρα η ιστορία. Δεν μπορεί να κολλάσει ο Ολυμπιακός, θα το δώσει δανεικό. Θα πάει κατά τον Αύγουστο η ιστορία. Ναι, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να αγοράσει. Α. Ολυμπιακός, κολλήσει έργοι. Πανηγυρίζουν που κρατήσαν το ΣΑΝ, να πούμε. Αηδίες. Πανηγυρίζουν που κρατάνε το Φορτούνι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σου λέει? Ότι θα ξαναπάρει, θα ξαναπάρει κοντή η οικογένεια, ότι δεν έχει λεφτά ο Χοντρός. Ότι άλλο Κόκαλης και άλλο, ναι, Μαρινάκη. Έτσι. Αυτό που λέγαμε. Άλλο. Ο Μαρινάκης έπαιρνε το πακέτο και πουλούσε. Πουλούσε, πουλούσε. Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα, του λέγαμε. Όχι, έτσι είναι. Τώρα λοιπόν που δεν έρχονται τα έσοδα που θέλει, βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας. Παίρνει, θα βάλει. Δεν παίρνει, δεν βάζει. Δεν γουλανδρείς. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με τον Γουλανδρή. Ο Γουλανδρής έβαζε και δεν έπαιρνε. Τότε δεν παίρνε, έπαιρνε κανείς. Τότε όλοι κάνανε το χόμπι τους. Ναι. Εντάξει. Άρα μεγάλος Ολυμπιακός ήταν ο Γουλανδρής. Δεν ήταν ο Μαρινάκης. Ούτε ο Κόκαλης ήταν. Που χρωστάει λεφτά, όπως λέει ο Μαρινάκης, και παρέδωσε να πούμε το χάο. Αν υφίσταται αυτό όπως το λέει. Έτσι λέει ο Μαρινάκης. Αν υφίσταται ιστορικά του Ολυμπιακού. Αυτά είναι ενδοοικογενειακά. Πρέπει να τα ψάξουμε όμως και εμείς τα ενδοοικογενειακά, γιατί τι δουλειά κάνουμε, να πούμε. Έτσι δεν είναι. Ο ένας όμως έφερνε παικταράδες. Ναι. Κάτι Τζοβάνι, κάτι Ριβάλτο, κάτι. Και ο άλλος φέρνει τις βαλούτες. Και ο άλλος φέρνει και με το ζόρι. Κάτι... πρέπει. Επειδή κέρδισε το Πανετολικό που έπαιζε με Βατραχοπέδιλα και Σεγιονάρες 5-0. Τους πουλάνε σανό. Πρέπει να πούμε ότι. Τους πουλάνε σανό. Τους πουλάει σανό. Η δημοσιογραφία της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού τους πουλάει σανό. Και αυτό το λαϊκίστικο τώρα που δεν μου αρέσει καθόλου, το κλάμα. Βάλτε τους διαιτητές, όχι ο Βαρ, όχι τον έπιασαν στο μάχη κτλ. Είναι στάχτη στα μάτια των αεξίδων για να μην δουν το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ. Το οποίο είναι το ρευστό. Δεν υπάρχει ρευστότητα. Θες να μ' ακούσεις για άλλη μια φορά? Γιατί δεν ξέρω τι οι δουλειές του κυρίου Μελισσανίδη πώς πάνε. Θες να μ' ακούσεις? Ούτε του κυρίου φορά. Μαρινάκη. Όχι, όχι, ναι, δεν ξέρω. Θα τελειώσει το γήπεδο, ναι, και θα φύγει ο Μελισσανίδης. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είναι ο κύριος Μελισσανίδης? Κοντεύει τα 70. Πρέπει. Καιρός του είναι να φεύγει. Θα φύγει. Εντάξει. Θα κρατήσει μαγαζιά, ναι, ιστορίες. Εντάξει. Και θα καταγραφούμε, ναι, θα σου πει εγώ το έργο μου το έκανα. Το όνειρό μου, το χρέος μου απέναντι στον Άρη. Πήρα πρωτάθλημα, πήρα την ομάδα από καταχρεωμένη, την ξεχρέωσα, την ανέβασα με υγεία, πήρα πρωτάθλημα, πήρα κύπελο, την κάνω και το σπίτι της. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί πέρα. Καλό το έργο του. Καλή συνέχεια. Ας ανοίξει και η Άκη τα φτερά της και τους ορίζοντές της. Γιατί είναι σε θα φύγει ο Μελισσανίδης, δηλαδή, ωραία, του χρόνου. Με θετικό πρόσωπο. Μπαίνει Γενάρη, ναι, για το γήπεδο. Του Αγία Σοφία. Ωραία. Αν και είχαν κάποια κολλήματα, αν τελειώσει Γενάρη και όχι γλύβα. Καλά, άμα μπλέξει με τους κολομάστορες. Όχι, αν, είσαι, ναι, αν είναι δημόσιο έργο, αν είναι ιδιωτικό έργο δεν έχει τέτοια. Ναι. Άστο. Δεν ξέρω. Είναι μικρά. Στο δημόσιο έργο μπορεί να πάει 2-3 χρόνια μετά. Μάστορες πρέπει να τους έχει στην πίεση. Εννοείται. Από τη στιγμή που λες, εγώ πληρώνω. Έτσι. Θα φροντίσει να μετα. Ενώ με το δημόσιο μπορεί να σ' αργήσει. Ναι. Τα ξέρει τα γράμματα. Ναι. Λοιπόν. Οπότε και για την ΑΕΚ μην περιμένετε πολλά πράγματα από μεταγραφές και από ιστορίες. Ναι. Μην περιμένετε πολλά πράγματα. Ναι. Και αυτό τώρα που ανέφερες για διαιτησίες, όχι για ΒΑΡ. Συγγνώμη, ραντεβού με τον Περέιρα, ποιος έκανε? Ραντεβού? Με τον Περέιρα, ποιος έκανε? Ο κ. Μελισσανίδης. Ναι.
Ναι. Γιατί γκρινιάζουν τώρα. Ποιος γκρινιάζει. Δηλαδή, συγγνώμη, έγινε κάτι στο τελικό το οποίο είναι. Εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Το οποίο είναι άξιο αναφορά. Ναι, έγινε. Τι. Ένα πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ και ένα ακόμα το οποίο ξαναζητάει η ΑΕΚ. Το πέναλτι που λέει με το χέρι δεν υπάρχει. Φρέαστο δεν υπάρχει. Τώρα, άμα ζητάει στον ΠΑΟΚ, θα γκάριζε τώρα ο Κουλιανός και άλλοι. Και εμείς τα λέγαμε. Ότι είναι. Εμείς τα λέγαμε ότι είναι. Ότι τώρα είναι. Λέμε δεν είναι. Όχι. Τα λέγαμε ότι δεν είναι. Αστάρε, το. Αν εσύ θέλει να πουλά Παπατζηλίκη, να γλύβει του ΠΑΟΞίδες και αν. Εμείς τα λέμε αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Τώρα, αν αυτό αρέσει, καλώς. Αν δεν αρέσει, οκ. Okay. Την καλησπέρα μου στον Νίκο τον Καστοριανό, τον Κάκο, ο οποίος κατεβαίνει με την κυρία Σπύρου στον, για το Δήμο Καστοριάς. Ο Κουρτουά δεν θυμίζει Όλσεν στον ΠΑΟΚ. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε Γιώργο. Η Ρωσιλία. Κουρτουά τώρα μιλάμε τερματοφύλακας εθνικής Βελγίου. Αν και είναι σε θεωρητική πτώση ή σε κάμψη από αυτό που ήταν, όχι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αδόκιμο το παράδειγμα σου. Λοιπόν, να πω ότι θα κυκλοφορήσει το Σάββατο το ΠΑΟΚ Double 2019. Μια πολυτελή συλλεκτική έκδοση 200 σελίδων αφιερωμένη στην πιο ένδοξη χρονιά της ποδοσφαιρικής ιστορίας του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορεί στα περίπτερα 18 Μαΐου Σάββατο. Δώρο. Δύο ηλουστρασιών και γιγαντοαφείς των χρυσών πρωταθλητών και κυπελούχων. Προσφορά μόνο για τους αγώνες του περιοδικού. Δικά σας όλα τον κόλ του ΠΑΟΚ σε όλους τους αγώνες χρονιάς. Όπως μεταδόθηκαν ζωντανά από το Μετρόπολη 95,5 για να τα ακούσετε και να τα κατεβάσετε για το αρχείο σας. Σκανάρετε βέβαια το ειδικό barcode που θα βρείτε στην ειδική έκδοση. Καρέ-καρέ όλοι οι αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Flashback με τα κορυφαία φωτογραφικά στιγμιότυπα και τα γεγονότα που σημάδεξαν την πορεία προς το διπλό τίτλο. Είναι μια πολυσέλιδη παρουσίαση ανεπανάληψης διάστασης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της απονομής κυπέλου με εκπληκτικές φωτογραφίες. Ο δικαιωμένος Ιβάνο, ο καπετάνιος Λουτσέσκου, ο ηγέτης Βιερίνια, η ιδιοφυΐα Μπίσερβαρ, ο Σούπερ Μασχαλάκης, τα πορτρέτα όλων των παικτών και μια συγκλονιστική αφήγηση του Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς, οι 10 πιο έντονες στιγμές και σε ποιο γήπεδο θα ασκόταν τους παίκτες του ΠΑΟΚ αν μπορούσαν. Αστρογραφούν Γιώργος Κούδας, Γιώργος Καρτάδος, Κώστας Φαρτέσκος, Δημήτρης Αλπικίδης, Άγγελος Ανασιάδης, σχολιάζουν Δημήτρης Μπούζας, Στέλιος Γρηγοριάδης, Γιώργος Μπούζος, Χρήστος Τράνσκας, Κώστας Πρωτοτός, Γιώργος Καστάνης, Γιώργος Ζαΐρης, Χρήστος Ανδοδοβλέπτογλου, Γιώργος Πετρίδης, Γιώργος Καραγιάννης, Μιχάλης Βασιλιάνος, Νίκος Κουλιανός και Αντώνης Κλαδάς. Αυτό Σάββατο 8-18 Μαΐου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Έτσι λίγο classical rock. Την καλησπέρα στο φίλο μου το 996. Τιμή μου και καμάρι μου αυτά που γράφεις. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν αυτοί γρήγορα, αξιόπιστα και μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133, δίνοντας παράλληλα σε εσάς την καλύτερη τιμή της αγοράς. Όλα αυτά για τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ένα το μήνυμά στο 54340. Αν ήρθε η ώρα να αλλάξει ελαστικά, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά, και βρες το καταλληλό του ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο και θα βρίσκεις τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβικής τεχνολογίας με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tireshop.gr και μάθε για τον διαγωνισμό της Nokian Tires, η οποία δίνει δώρο σε εσάς 4 ελαστικά και δωρεάν την τοποθέτηση στο δικό σου αυτοκίνητο. Πριν πάμε στον κόσμο, καθώς έχει αρκετές γραμμές ελεύθερες, μικρή συμμετοχή σήμερα, να πω ότι αν θέλετε να... Αν σκέφτεστε λογικά και οικολογικά, επιλέξτε το Vitex Make a Wish, πλαστικό μάτι και πιστοποιημένο οικολογικό και αντιμικροβιακό σε χιλιάδες αποχρώσεις χρώμα με μεγάλη εντοχή στο πλήσιμο κλάσεως 1. Το οικολογικό πλαστικό της Vitex είναι ότι καλύτερο για το παιδικό δωμάτιο, ενώ μέρος των πωλήσεων υποστηρίζει το φιλανθρωπικό οργανισμό για παιδιά, το Make a Wish. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγου 3 τον αριθμό, δυτικά η Θάξη 62 με Αντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά
Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Πάμε σε κόσμο ενώ μην σταματάτε. Ακόμη και σήμερα 16 του Μάη μπορείτε να μπείτε στο metrosport.gr και να δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό για τα ψώνια της χρονιάς. Ακόμη και σήμερα μπορεί να είναι τυχερή σας μέρα. Μπείτε, 3 και 20 θα κλειώσουμε ένα όνομα, μπορεί τώρα να το κάνετε, μετά να βγείτε στην κλήρωση. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, η τύχη είναι τυφλή. Πάμε. Ορίστε. Έλα ρε, FM πάω κακή. Σωστά, ράδιο Χουριέτ. Τουρκοραδιόφωνο λέγε. Δεν μου λες που είναι ο Κλαρίνο Γαμπρός. Εδώ είναι, Γαμπρός είναι το Κλαρίνο και αυτός ξέρει. Λοιπόν, άκου να δεις ρε, εσύ που κάνεις τον άντρα. Γιατί κάνεις τον άντρα, ενώ είσαι αδερφή του Αιγαίου. Του Αιγαίου κιόλας. Δεν μου λες ρε εσύ, ένα πεσμένο κάτω. Ναι. Ένα πεσμένο κάτω. Πας και το χτυπάς το κεφάλι ρε. Ποιος το κάνει. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε. Ποιος το κάνει. Φτάνει ρε. Φτάνει ρε, δεν τρέπεσε λιγάκι ρε. Τσίπα δεν έχεις επάνω σου ρε. Τσίπα δεν έχεις επάνω σου ρε. Αυτό, αυτό. Τον ήθελες τον εκεί που ήθελες. Στο και πάλι να πούμε το χτυπάς από πάνω ρε. Και δεν λες να πούμε που. Αυτό, αυτό κοίτα. Κοίτα στον καθρέφτη τα μούτρα σου. Τις μπριζόλες που τρως από το καρυπίδι. Ναι. Θα τις ξεράσεις κάποια στιγμή. Ποιο καρυπίδι. Ξέρεις δεν μου λες. Εσύ στον Άσο πεσμένο δεν το σκοτώσατε ρε εκεί στο καφτατζόγλιο. Άκου ποιο είναι Άσο ρε δεν τρέπεσε λίγα και έχεις αποδείξεις ρε. Σαχαμάρα. Τι αποδείξεις να έχω ρε. Λοιπόν άκου να δεις ρε. Αυτό που σκοτώσανε στα μάτια μου μπροστά. Υπαοξίδη στο την δεκαετία του 70 που τους βάζει ρε. Δεν είχε ραδιόφωνο τότε ρε. Δεν ξέραμε τότε. Αν δεν είχε ραδιόφωνο τότε. Άκου να δεις τώρα. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Τα είπαμε και αυτά. Λέγε. Άκου να δεις. Το καρυπίδι που του λεμνείς θα αφήσει ένα θέση μέχρι τον αστράγαλο. Λοιπόν και τότε να σου δω πού θα κρυφτείς. Λιμοτάγαρο! Αυτός και να θέλει δεν μπορεί κι άλλο. Γυαλίζει! Να μην πω να αυτόν που πάει στη Βέρεια με ελικόπτερο! Με ελικόπτερο στη Βέρεια πάει! Ναι! Καλέ γιατί το λες αυτό! Γιατί! Γιατί! Ρε εσύ, κοίταξε να δεις, γλύψε εκεί πέρα που ξέρεις! Γλύψε που εκεί πέρα που ξέρεις που σε πετάνε να πούμε καμιά φέτα ψωμί! Λιμοτάγαρο! Εκεί στο μη σ' ακούσει, μη σ' ακούσει ο κύριος Σαββίδης! Εκεί στο κοντό γλύψε! Εκεί στο κοντό! Ο κύριος Σαββίδης, πρόσεχε! Μπαμπά! Μη σ' ακούσει ο κύριος Σαββίδης και θυμώσει κι άλλο, μη! Να το πεις, να το πεις να ανέβεις στο χωριάτι, στο χωριάτι! Κατάλαβες? Και να πάρει και φόρα! Παρακαλώ! Τα πες! Μάλιστα! Καλησπέρα σας! Γεια σου Νικόλα! Σαν περήφανος φίλος της ΣΑΕΚ, Βορειοελλαδίτης, έχω να πω δύο πράγματα. Για τον ψυχικό βιασμό που περνάμε όλοι οι αεξίδες φέτος, υπάρχει ναι. Δικός αυτουργός μου ονοματεπώνυμο. Πώς το λένε. Δημήτρης Μελισανίδης. Τι έκανε. Όλα αυτά που έχει κάνει. Ηθικό. Δεύτερον. Όπα. Δεν σας επιτρέπω στην Αθήνα. Δεν σας επιτρέπω σε καμία των περιπτώσεων να μας φέρετε και να μας διασύρετε άλλο. Δεν μπορεί να αναγάγεται ζήτημα τελικού. Για να θέλετε να σκεπάσετε. Το μοναδικό πρόβλημα της ομάδας το οποίο είναι αγωνιστικό και έχει να κάνει με το ρόστερ. Θα έπρεπε να ντρέπετε που δεν έχετε το σθένος, το θάρρος και την πυγμή να δηλώσετε δημόσια την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον για φέτος. Δεν σας δίνω κανένα δικαίωμα και σας το αφαιρώ να διασύρετε όλους τους αεξίδες και να αναγάγετε θέματα δικαστηρίων, επόπτες, διαιτητές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί φοβάστε να γράψετε την αλήθεια, η οποία είναι μία. Δεν θέλει να βάλει χρήματα ο κύριος Μελισανίδης στο ρόστερ της ΑΕΚ. Επομένως ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος τα έβαλε, του αξίζουν τα εύσημα, το ζηλεύουμε και αυτή τη στιγμή κλαίμε με μαύρο δάκρυ που δεν έχουμε ένα Σαββίδη. Και έχουμε ένα Μελισανίδη που μας κάνει ένα γήπεδο και είναι προστιμήν του με το 70% των χρημάτων να προέρχεται από το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, και κλείνω με αυτό, εάν θέλετε να σέβεστε πρώτη σαν τον εαυτό σας και έπειτα όλους τους αεξίδες
ειδικά τους Βορειοελλαδίτες, θα πρέπει να βγάλετε το σκασμό και να σκύψετε πάνω στα πραγματικά προβλήματα της ομάδος. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος κύριος. Λοιπόν, κύριε, σε λέω, έχω με τη... τέλος, δεν ξαναγίνεται. Έχεις καπνίσεις εσύ εδώ μέσα. Δεν καπνίζω. Γαμό. Παρακαλώ, συγγνώμη, το ατμίζω. Συγγνώμη, δεν τι άρωμα, άλλαξε άρωμα, τι άρωμα είναι. Δεν είναι άρωμα. Μυρίζει σαν άρωμα. Σκέτινε. Καλά, έχει άρωμα, δεν έχει αυτό. Δεν έχει, όχι. Δεν έχει. Δεν έχει, όχι. Πάρε με άρωμα τουλάχιστον, να είναι πιο... Δεν, άλλο είναι αυτό που λες. Άλλο είναι. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε. Άκουσα μια διαφήμιση πριν, Κωστή, για τη Γευγελή. Άκουσαν καλά τα αυτιά μου. Ναι, φίλε, άκουσαν καλά τα αυτιά σου. Γεια σου, Γρηγόρη Μακεδονομάχε. Ο? Γεια σου, Γρηγόρη. Δεν απαντάει ο Γρηγόρης. Δεν απαντάει. Τελείωσες. Πληρώνεσαι, Γρηγόρη, φαντάζομαι, στο σταθμό από τους μισθούς, από τους χορηγούς. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις συμφωνία έχω, οπότε... Ναι, εκτίθεσαι. Να, εκτίθομαι. Εντάξει, δεν άκουσαν καλά τα αυτιά μου, δηλαδή, έτσι. Λέω, δεν ξέρεις πώς, ποια είναι η σύμβαση έργου που έχω με το σταθμό. Ναι, δεν ξέρεις. Οπότε εκτίθεσαι. Εντάξει, εκτίθεμαι. Αφήνω τους ανθρώπους τους υπόλοιπους να βγάλουν τα συμπεράσματα. Και ποιος εσύ να αφήσεις τους ανθρώπους να βγάλουν τα συμπεράσματα. Όχι, επειδή εσύ είσαι Μακεδονομάχος, φωνάζεις καλά και το ραδιόφωνο. Εγώ έχω όνομα, επίθετο. Και στο ραδιόφωνο είστε Μακεδονομάχοι, απλά άκουσα τη Γευγελή και πήρα να το επισημάνω αυτό. Υπάρχουν Μακεδονομάχοι και είναι η Ρωσία να λες εμένα Μακεδονομάχο. Εγώ, τους όψιμους, τους παλιούς τους σέβομαι. Εγώ έχω κάποιες θέσεις. Εντάξει, τους όψιμους, τους παλιούς τους σέβομαι. Δεν αλλάζουν. Αν εσύ πιστεύεις ότι αλλάζουν, οκ. Okay. Εντάξει, η διαφημισούλα, διαφημισούλα όμως. Να είσαι καλά. Φίλε, δεν είμαι ούτε ο διευθυντής του σταθμού, ούτε το διευθυντής του εμπορικού. Εγώ δεν είπα ότι είσαι. Τότε τι λες. Ρώτησα από πού πληρώνεσαι. Όχι από εκεί πάντως. Εντάξει, όχι από εκεί, εντάξει. Ας βγάλω καθένα τα συμπεράσματά του. Εντάξει. Εσύ είναι φίλε από πού πληρώνεσαι. Από αυτό που σε βάζει να παίρνει τηλέφωνο εδώ για να χαλά τη ροή τη εκπομπή. Επόμενο. Μάλιστα, ναι. Έλα, φίλε. Πάμε. Λοιπόν, επόμενος. Μέχρι να δούμε τι γίνεται. Ναι. Με ενημερώνει ο Έξαρτη από τη Νέα Σμύρνη. Ναι. Ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχει απαιτήσει από του Δήμου όλη τη χώρα. Ναι. να τις παραδώσει το ταμείο τους μέσα στο καλοκαίρι με σκοπό να το διαχειρίζουν οι δανειστές κατά το δοκούν. Ποιοι είναι οι δανειστές? Οι δανειστές. Ποιοι είναι οι δανειστές? Αυτοί οι οποίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίχες. Λοιπόν, αλλά ο Δήμος δημοσιογράφος υποψήφιος έχει βγάλει τη συμμουδία για αυτό το θέμα. Ναι. Παρακαλώ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ακούγομαι, έτσι. Ναι. Αυτούς τους κλεφταράδες του Δήμου έπρεπε να τους πάνε εκεί στη Γερμανία. Που κάψανε εκεί τους Εβραίους, τους βάλουν σε ένα φούρνο εκεί μέσα, τους βάλουν ένα. Αλλά τι έχει. Πώς λένε αυτοί που πάνε οι αναρχικοί, πώς λένε, Ρουβίκονας. Άρε Ρουβίκονα. Έλα ρε φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε. Κώστα, είμαι το φιλαράκι του Βασίλη του Κρέτη που πάμε στα βουνά, ο Μάκης. Τι κάνει. Καλά, έχετε τρελαθεί τελείως και οι δύο. Έχει χάσει. Θα πάρουμε τα βουνά, τι να κάνουμε ρε φίλα. Κάθε εβδομάδα αφήνει το κρεοπωλείο και πάει στο βουνό. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Την έχει δει τρελός όμως. Όχι, όχι, ηρεμούμε και φεύγουμε από τα προβλήματα. Παρόλα ποια προβλήματα ρε, ντάμπλα ήτι τι πήρατε. Προβλήματα. Ο Βασίλης το βουνό θέλει ίντερνετ όταν πάμε σε σημεία για να ακούει τα αποτελέσματα της Κυριακής. Γιατί Κυριακή έβαζε το βουνό. Να ακούει τους αγώνες του Σαββάτου βράδυ και τα αποτελέσματα της Κυριακής. Α, δηλαδή και την Κυριακή δεν έβλεπε μάτς. Όχι, ερχόμασταν. Τις περισσότερες φορές ερχόμαστε Κυριακή, αλλά ερχόμαστε αργά, ρε παιδί μου, απογευματάκι. Το Σάββατο όμως μείνει αγώνες πολύ, αναγκαστικά τους ακούμε εκεί στο βουνό. Και όχι να είμαστε τώρα πάνω 600 μέτρα στο Λαϊλιά και να ψάχνουμε να βρούμε σήμα για να ακούσουμε ναι, το πάνω. Ναι, στο Λαϊλιάκο, κάπου εκεί είναι. Έχετε τρελαθεί ναι. Τελείως. Ναι. Ήθελα να πω κάτι λίγο για το, απλά για τα... Εμένα με ενοχλεί ένα πράγμα. Τι? Που σε αυτή τη χώρα που ζούμε δυστυχώς, επειδή εγώ ασχολήθηκα με τον αθλητισμό, με το βόλεϊ για 13 χρόνια, ναι. Ότι το κακό στην Ελλάδα είναι και λειτουργεί παντού αυτό, ότι δεν θέλω να πάρω γάιδα, αλλά να σου αφήσω τον γείτονα. Αυτό όταν θα πάψουμε να το σκεφτούμε. Εντάξει, βρε, δεν θα πάψουμε. Δηλαδή, ο Αριανός να μην πάρει ποτέ ο Πάκπορτ. Δεν λέμε να μην πάρει ποτέ. Δηλαδή, το παξί στον Αριανό και το ήγουνε καθεξής, ρε παιδιά. Και όταν το κάνει κάτι, ακόμα και άξια να είναι, θα βγουν να πούνε ένα εκατομμύριο πράγματα. Δεν ξέρω τους πληρώνουν εσύ αυτούς όλους τους φυλάδους ή απλά μερικοί πληρωμένοι. Όπως τα κόμματα και λένε, ρε παιδί μου, το δικό τους εκεί βρέξει χιονίσει. Και μετά ζητάνες από εσάς δεύτερες που είστε και είναι και η δουλειά σας να κάνετε αυτό που κάνετε, έτσι και καλά το κάνετε. Από εκεί και πέρα,
το θεωρώ χαζομάρα. Γιατί προχθές ήμουν στο Χαριλάο και ακούω στο γήπεδο μέσα, όχι στην για μπάλα, εγώ για δουλειά συνεργάτης είμαι, ναι, ναι, στην που έχει μέσα, και ακούω ένα παλικάρι να μου λέει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και να μην πάρει ποτέ ο Πάοκ το πρωτάθλημα και να μην βγει στην Ευρώπη. Και του λέω, ρε, τι να κάνει, ρε φίλε, τι θες να σου πει ο Αργιανός. Όχι, τι να κάνει. Και του λέω, ρε αγόρι μου, του λέω, εσύ όμως, αδερφέ, μπορεί να έχεις φίλο, ξάδερφο ή έναν γνωστό, ένα παλικάρι που να έχεις συνάδελφο στη δουλειά και να κάνεις παράκτητα να εκτιμάς και να είναι παοξής. Εκεί και τίποτα τον κόβεις από φίλο. Δηλαδή, είναι, κατάλαβες, το πόσο είσαι φίλος και το πόσο είσαι εναντίον είναι σχετικό. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Πάσου έτος. Εντάξει. Το θέμα είναι να πηγαίνει καλά η πόλη για μένα. Μπορεί να πηγαίνει καλά η πόλη, να δεθούμε φρέ, να... Η πόλη τι σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ? Όχι, έχει σχέση, παιδιά. Τι σχέση έχει η πόλη με τον ΠΑΟΚ? Θα σου πω ένα πράγμα να καταλάβεις πολύ γρήγορα. Μισό λεπτό. Η άνθηση της πόλης... Η άνθηση της πόλης... Ο ΠΑΟΚ έχει ταΐσει πολύ κόσμο, φίλε. Ναι. Τα μαγαζιά από τους αγώνες. Ναι, ρε φίλε, αυτό ναι, υπάρχει. Αυτό εννοώ. Και να φέρει λεφτά στην πόλη. Αυτό εννοώ. Όχι μόνο Αθήνα. Εγώ αυτή την άποψη. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει. Τέλος πάντων. Τα χρόνια τα καλά θυμάμαι που ήμουν πιστηρικά στο μπάσκετ ΠΑΟΚάρης, που ακόμα και που χάναμε και που κερδίζαμε, εγώ είμαι εν μέρη ΠΑΟΚ, δεν είμαι φανατικός. Κοίταξε, δεν είναι υγεία μια πόλη να περιμένει από ένα ΠΑΟΚ για να ζήσει. Όχι, δεν λέω αυτό. Εδώ είναι... θα φέρουν λεφτά όλες οι ομάδες. Δεν είναι οικονομική, ας πούμε, υγεία αυτό το πράγμα. Είναι όμως... Είναι δηλαδή, μισό λεπτό, θα σου πω εγώ κάτι. Έλα. Μαγαζιά. Περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να πληρώσουμε το ενίκιο. Δεν είναι υγεία αυτό, ρε. Όχι, δεν είναι υγεία. Δεν είναι υγεία αυτό. Όχι. Όχι. Αλλά είναι καλή φιλαθλητική υγεία. Δηλαδή, δημιουργώντας οπαδούς, βλέπουν και η νεολαία, βλέπουν και κόσμο, παρακολουθούν τα υγιές πράγματα. Ναι, όχι τα άρρωστα, ναι, τα χαζά. Καλά. Καλά. Εντάξει. Την καλησπέρα μου, καλή συνέχεια. Εντάξει, καλά. Τα υγεία. Τα υγεία. Εντάξει, οκ. Okay. Κολλημένος Δημήτρης είναι ο κύριος ο οποίος έχει κερδίσει και έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310 για τα 3 εντάρια. Κύριε, λέει. Κέρδισε ο κύριος Δημήτρης κολλημένος. Κολλημένος? Ναι. Τι κολλημένος. Επίθετο είναι αυτό. Επίθετο. Το κόκκινο σε επίθετο είναι. Τι να κάνει. Παρακαλώ. Κολλημένος. Ναι. Δημήτρης. Ναι. Κολλημένος. Έχεις ακούσει ποτέ τέτοιο επίθετο? Όχι. Πρώτη φορά. Φοβερό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος κολλημένος. Γιατί το ψεύτης που έπαιζε μπάλα κάποτε το ξανάκουσες? Όχι. Είναι κάποια επίθετα τα οποία είναι μοναδικά. Το κάβουρος το ξανάκουσες? Όχι. Έχει κάποια επίθετα τα οποία είναι. Ούτε Καραβίδας. Το παραπρασανίτης πώς λεγότανε. Παραπρασανίτης. Ναι. Έχει κάποια ιδιαίτερα επίθετα. Έχει κάποια επίθετα. Αυτό είναι ιδιαίτερο επίθετο. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται τώρα να. Είναι μοναδικός αυτός. Τι ομάδα μπορεί να είναι ο φίλος? Ο κολλημένος. Όχι. Ο κολλημένος. Τι ομάδα θα είναι? Αθηναϊκή. Αθηναϊκή. Ναι. Αθηναϊκή ομάδα. Ναι. 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 Πάει ένα καφέ. Πάει δύο καφέ. Να τζογάρουμε λίγο. Να τζογάρουμε. Ναι. Και ενδιαφέρον. Βεβαίως. Τι ομάδα μπορεί. Εσύ λες Αθηναϊκή, εγώ λέω Θεσσαλονίκη και Παοξής μάλλον θα. Βεβαίως, βεβαίως. Παρακαλώ. Χαίρετε, κύριε. Παιδιά, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε μου, εσείς. Είμαι ο Πάνος από Σουηδία, σας είχα ξαναπάρει και παλιότερα. Έλα, ρε Παναγιώτη, έλα, τι κάνεις. Δύο πράγματα θέλω μόνο. Πες ό,τι θες. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ναι. Μια ερώτηση σε ένα Κωστή. Βεβαίως. Μια διαπίστωση. Ναι. Όσον αφορά τους φίλους του Άρη που παίρνουν, ρε παιδί μου, και λένε ότι να τον Πρεσπό, να το ένα, να το άλλο, να παίξαμε καλύτερα δύο αγώνες, αλλά δεν κερδίσαμε. Έχουν πολύ τουπέ και δεν μπορώ να καταλάβω πού προέρχεται. Τουπέ όταν η ομάδα δεν έχει πάρει βαθμό στο λιγανοπέδιο, παρά μόνο τον Απόλλωνα Σμύρνης, έτσι, και έχει χάσει από όλους τους άλλους. Και μια ομάδα που αποκλείστηκε από τον Εργοτέλη. Λίγο με μετριοφροσύνη, ρε παιδιά. Βάλτε τα πράγματα κάτω, να πούμε. Κάντε ομάδα. Περάστε στο κύπελο, πάτε μη τελικά, τελικό, ξέρω εγώ, και μετά μιλάτε. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Με όλη την αγάπη μου, έτσι. Και μια ερώτηση σε ένα, Κωστή. Κάντινα. Λοιπόν, έλεγες εχθές, δεν μπόρεσα να πιάσω χθες δυστυχώς. Ναι. Όταν σύγκρινες τις ομάδες, ποια είναι η καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ και τα λοιπά, ποια γενιά είναι καλύτερη. Είπα ότι αυτή η ομάδα είναι. Ανεβάσαμε, είναι πλήρης, ανεβάσαμε ένα άρθρο. Με αφορμή τα λεγόμενα του κύριου Λουτσέσκου, ο οποίος μίλησε για τον καλύτερο ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Ναι, ναι, και το κάναμε, κατάλαβα, παιδιά. Και κάναμε κάποιο σχολιασμό. Ναι, λοιπόν. Ναι, ήταν η πιο πλήρης ομάδα και είναι η πιο πλήρης ομάδα, το παραδέχομαι. Του Σαββίδη η ομάδα είναι πληρέστερη. Μια ερώτηση. Ναι. Ναι. Ο Κωστής, η άλλη ήταν πιο συγκινητική. Έβγαζε κάτι διαφορετικό. Και σε σήκωνε, ναι, σε ενθουσίαζε κτλ. Ναι. Ναι, δεν είχε πάγκο η άλλη ομάδα. Δηλαδή ήταν αυτή η 11 που ήταν πρωτοκλασάτη. Γιατί εγώ την έζησα εκείνη την ομάδα. Ήμουν απετσιρικάς και πήγαινα στο γήπεδο κάθε φορά. Λοιπόν, ήταν πρωτοκλασάτη, αλλά πάγκο δεν είχε. Δεν, ναι, είχε κανένα να μπει αλλαγή και να βοηθήσει. Ναι. Και επίσης να πω ότι μια, ναι, ομάδα του ΠΑΟΚ που την κλέψαν το πρωτάθλημα στα αλήθεια αυτή τη φορά, του Σάνων, είχε, ναι, δύο μειονεκτήματα. Είπες δεν είχε σέντερφορ. Δεν είχε σέντερφορ και, ναι, άμυνα. Όχι άμυνα εδώ σαν άτομα. Εδώ θέλω να κάνω. Η φιλοσοφία της ομάδος, ναι, ήταν όσα βάλω και όσα φάω. Ήταν κάτι το οποίο
Δεν το προσέχανε. Ο ενθουσιασμός και το ταλέντο. Ναι, ο ενθουσιασμός και το ταλέντο. Είχε καλή άμυνα. Δεν μπορώ να πω δεν είχε άμυνα. Τερματοφύλακα δεν είχε. Και όχι, πώς δεν είχε. Ο Στέφας ήταν τερματοφύλακας. Πολύ καλό. Ο Στέφας εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί είδα το 5-3 με την Παναχαϊκή, ήμουν μέσα στο γήπεδο. Ναι, ρε φίλε, το 3 από τα 5 γκολ ήταν του Στέφα. Να ρωτήσω κάτι. Εμένα. Από εκείνο τον αγώνα χάσαμε το πρωτάθλημα. Ναι, λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι για τον Στέφα. Ναι, Κωστή. Είπε ότι δεν είχε σεντερφόρη ομάδα. Ο Γκουερίνο δεν σ' άρεσε σαν σεντερφόρ. Ο Γκουερίνο δεν έπαιζε μόνο σεντερφόρ. Μα ο Γκουερίνο ήταν ο φόρ του ΠΑΟΚ. Ο κεντρικός φόρ του ΠΑΟΚ, άσχετα που είχε το νούμερο 11. Ήταν γιατί το 9 το είχε Αποστολίδης. Ο Γκουερίνο ήταν εξτρεμό. Ήταν, πώς να σου το πω, τεχνίτης. Δεν τον έλεγε το βαρύ σεντερφόρ κτλ. Ήταν πιο πολύ από πίσω ερχότανε. Τριπλέρ, ζογκλέρ και σκόρερ. Αυτός ήταν. Ναι. Αυτός έβαλε τον γκολ με την ΑΕΚ στο 87 ναι. Στην Τούμπα που πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι. Εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, όχι, ο Νέτο δεν ήταν κλασικό φορ. Κάποια μάτσα έπαιζε εξτρεμ. Μπακ δεξί έχει παίξει σε αγώνα προευρωπαϊκό. Έπαιζε φορ. Ήταν λεπτομέρειες, ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα. Αλλά ο Νέτο ήταν πιο πολύ εξτρεμό. Πώς να το πω, βιρτουόζος ας πούμε και σκόρερ μαζί. Δεν ήταν ο σκόρερ. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Είχε δηλαδή ένα πήρε στις πλάτες του και άλλες δουλειές ο Νέτο. Έκανε, ναι. Συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Μεγάλος παιχταράς. Μεγάλος παιχταράς ο Γκουερίνο. Μεγάλος παιχταράς. Και ήταν ο μόνος ξένος. Αλλά ερχόταν από πίσω. Όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Όλοι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτή την παρατήρηση μόνο. Τίποτα. Να είστε καλά, παιδιά. Όχι, όχι. Δεν ήταν ο κλασικός φόρος. Σας ακούω κάθε μέρα. Και εύχομαι το καλύτερο και για την εκπομπή σας και για τους ακροατές σας. Έτσι. Υγεία να έχουμε. Και έχει βάλει και θεαματικά γκολ και με τρίπλα και γκολ. Ναι. Πολύ ωραίος παίκτης ο Γκουερίνο. Ποια η γνώμη σου για το. Το στέλνω τα φιλιά μου. Ο Νέτο. Βέβαια. Παιχταράς. Και καλό. Και έχει γίνει Ελληναράς. Ναι. Παιχταράς. Και ναι. Έχει γίνει Ελληναράς. Δηλαδή, παρότι Βραζιλιάνος έχει δέσει και έχει πάρει πολλά. Δηλαδή. Τα περαμένει το ίδιο. Έλα. Λοιπόν, λέγε, τι λέει ο φίλος. Λέει ποια η γνώμη σου για την οπλή του Χιμένεθ να μονιμοποιήσει το Βίκτορ Κουναλί δεξιμπά. Ξεκινάει ο λιγότερο. Ενημερωμένος. Λοιπόν, εγώ δηλαδή. Είναι μια καλή. Λοιπόν, είναι μια... Λέω ο Κλωναρίδης ναι. Δεν έχει την ανασταλτική ικανότητα που χρειάζεται ένα μπακ. Άκουδο. Στα υπόλοιπα. Ο Κλωναρίδης. Αν κάνω λάθος, τους ακούω. Ο Κλωναρίδης στέκεται μόνο σε 3-5-2 δεξί μπακ χαφ. Να παίζει αριστερά... όλη τη γραμμή. Όλο. Και όλο. Για να εκμεταλλευτεί τις επιθετικές του αρετές. Δε... Όχι τις αμυντικές. Να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, να εκμεταλλευτεί τη στιβική του ικανότητα. Και επειδή κλείνει προς τα μέσα. Εντάξει, κλείνει προς τα μέσα, τα χάνει, άσε κλείνει. Άλλο. Αμυντικά σου βγάζει κάτι θετικό. Αμυντικά δεν μου βγάζει κάτι αρνητικό. Ψηλός είναι και ο Λιμιός. Ο Λιμιός και ο Κλωναρίδης είναι αθληταράδες. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ταχυδυναμική, στιβική αυτοί έχουν. Και ο Λιμιός και ο Κλωναρίδης. Ο Λιμιός μπορεί να πω είναι ο δικός μας και λίγο καλύτερος στο ανέβα κατέβα. Εκεί στέκονται και κάνουν καριέρα. Ο δικός μας. Μάλιστα. Δεν είναι δικός μας. Δεν είναι. Δώσε μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Πάρ' τον και δώσ' τον. Λοιπόν. θα ήθελα να πω κάτι στους Αριανούς. Κάτω στο ΠΟΚ στην Αθήνα. Ναι. ΠΟΚ. Όσα κακά και να φας τη ζωή σου, ένα πράγμα φρόντισε να κρατήσεις. Ποιο? Το ήθος σου. Το ήθος. Το ήθος. Βγαίνουν τώρα και λένε τώρα η ΑΕΚ θέλει να κάνουμε ξανά τελικό. Ας κάνουμε, δεν έχουν πρόβλημα. Η ΑΕΚ επικοινωνιακά μην πάτε να κάνετε ένα καλύτερο. Προσπαθεί να πείσει το λαό της ότι έγινε κάτι κακό στο τελικό, ότι άδικα δεν το πήρε κτλ. Για να κοίταξε, εγώ είπα σε ένα φίλο μαέξι. Δεν γίνονται αυτά. Άκουσε ρε. Ναι. Κακό θα κάνει την ΑΕΚ αν πάρει το κύπελο. Είχα πει. Αν πάρει το κύπελο θα κάτσεις αυτό και θα βγει 7η του χρόνου. Βλέπω ότι δικαιώνομαι στην πρόβλεψή μου. Ναι, τώρα βλέπω ότι χάνει το κύπελο με άθλια εμφάνιση. Για παιδιά, με πολλά προβλήματα σε όλες τις γραμμές και αντί να κάτσει να πει να διορθώσω, να επενδύσω, να φτιάξω κάθεται Κώστα. Ένα καλοκαίρι και κλαίει σαν κοριτσάκι ναι. ΑΕΚ. Κώστα κάκο να σου πω. Άντε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θέλει 7 μεταγραφές. Σαν κοριτσάκι κλαίει η ΑΕΚ. Γεια σου φίλε, ακούστηκες. Η ΑΕΚ εντέχνος επικοινωνιακά κλαίει σαν κοριτσάκι και θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια των οπαδών και φίλων της. Είσαι άδικος. Σαν κοριτσάκι κλαίει η ΑΕΚ. Γιατί είμαι άδικος. Τόσα χρόνια εμείς τι πουλούσαμε, αδικία. Ώρα να μάθουν κι αυτοί. Μισό. Ένα λεπτό. Εγώ,
Εγώ εδώ 20 χρόνια αδικία δεν πούλησα ποτέ. Εσύ. Είπα εμεί. Πούλησα εγώ. Ναι, α πούλησε ο Ξίδης αδικία. Κατάλαβες. Θα του τη λέω. Σαν πόλη. Άκουρε, θα του τη λέω του Ξίδη τη ώρα για σπορ, του κυρίου Μελισανίδη, τον οπαδό τη ΑΕΚ, όπω την έλεγα στου παοξίδε, που μορμάγανε. Διάλειμμα. Τώρα διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Ο κύριος Κολλημένος Δημήτρης έχει άλλα 13 λεπτά να επικοινωνήσει με το 23-10. Πώς το λένε? Κολλημένος Δημήτρης. Λοιπόν, αν είστε φίλος του, φίλοι του, ενημερώστε τον αν δεν ακούει, γιατί δεν μπορεί να ακούει όλη τη μέρα. Ανθρωπίνος αδύνατο είναι, μπορεί να εργάζεται σε χώρο. Είναι αυτό, θα κάνει όλη μέρα ραδιόφωνο να ακούει. Μπορεί να είναι σε χώρο που δεν μπορεί να ακούει ραδιόφωνο εργασίας. Λοιπόν, ενημερώστε τον για να κλειδώσει η συμμετοχή του. Λοιπόν, τα 3-90 για ελεύθερα, πάμε. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε. Αφιερωμένο στον Κάπα, στον άντρα. Σήμερα ξύπνησα στραβά, ούρισα τη λεκάνη. Έψαχνα κάτι για να βρω, τον πόνο μου να γιάνει. Άνοιξα το Μετρόπολης, να ακούσω κακομήρα και τη μεταλλική φωνή, μπας και αλλάξει μοίρα. Γρηγόρη μου σε αγαπώ, Γρηγόρη είσαι ο ένας. Είσαι φετίχα αντίστοιχο, με γλύψιμο της φτέρνας. Έχεις αλλάξει επίπεδο, κανένας δεν σε φτάνει. Μου έχεις χαζέψει τα μυαλά και πλέον ζω σε πλάνη. Έχω στον δρόμο σαν τρελός και ψάχνω τον Γρηγόρη. Το ομορφότερο παιδί, το πιο γλυκό αγόρι. Γρηγόρη είσαι η μούσα μου, είσαι το γιατρικό μου. Το δωμάγλου ακούγεται στο άρρωστο μυαλό μου. Σ' αγαπώ Γρηγόρη μου, άντε γεια τσουκαλά, τσουκαλά, άντε γεια, πρωτάθλημα ε. Μια ερώτηση, μια πηδάς κουβέντα. Για να γράψεις ένα τέτοιο, πόση ώρα σου παίρνει, είναι καταπληκτικά. Πέντε λεπτά για τον Γρηγόρη μου, που σ' αγαπώ πολύ Γρηγόρη. Γράφεις, γενικά γράφεις. Γράφω μόνο για σένα, είσαι η μούσα μου. Σοβαρά μιλάω. Εγώ σοβαρά μιλάω. Όταν έρθω στο Θεσσαλονίκη θέλω να πάμε για ποτό, να μου μάθεις τα μυστικά του έρωτα. Σ' αγαπώ πολύ. Να γράφεις φίλε. Να γράφεις. Έχεις ταλέντο μεγάλο. Παρακαλώ. Είναι τρομερός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Έλα. Καϊλάρια ΑΕΚ. Πώς μας είπες? Καϊλάρια από καϊλάρια λέω ΑΕΚ. Πού να ξέρεις τα καλά. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Δίπλα στα ούτσενα. Α, κατάλαβα. Και εκεί, από υπεροξυγόνος υπάρχει και εσύ. Δύο λεπτά θέλω μόνο. Παρακαλώ. Πρώτον, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, άξιος πρωταθλητής και κυπελούχος. Ναι. Εντάξει. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή κοιτάζει να διώξει τον Περέιρα, όχι να πάρει το κύπελο. Μην τρελάθουμε τώρα. Εντάξει. Και κάτι ακόμα για τον Καστοριανό. Κανένας ΑΕΚτής δεν ντρέπεται. Όλοι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ κράξανε την ομάδα τους. Εντάξει, και όχι τον ΠΑΟΚ. Δεν τρέπεται κανένας αεξής και όταν μιλάει, να μιλάει στον ενικό και όχι στον πληθυντικό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, δεν του άρεσε το ότι μιλάει στον πληθυντικό. Μιλάει στον πληθυντικό και λέει ντρεπόμαστε, ωραία, και ζηλεύουμε τον ΠΑΟΚ. Κανένας αεξής δεν ζηλεύει τον ΠΑΟΚ. Θεμητή η παρατήρηση. Θεμητή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Μάλιστα. Γιατί να με βάλει και εμένα στην εξίσωση, λέει. Όχι. Είναι προσωπική του εκτίμηση. Το σχάρηκε δηλαδή. Είδε τη ομάδα του πετάει. Είναι θεμητή η παρατήρηση. Ναι. Είδε την ΑΕΚ με τον Μπάρλο και του Καρά με τον Μπάγεβιτς και του ευχαριστιέται τώρα αυτό που βλέπει. Μάλιστα. Έλα φίλε. Από το ούτσι να είπες είναι. Πόντιος. Ναι. Δικαιολογείται. Έλα φίλε, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χαιρετώ τον κύριο Κόκκινο και τον κύριο Ραυτόπουλο. Να κάνετε καλά και μας χαιρετάτε. Και σας χαιρετάμε κι εμείς. Ναι. Διαπιστώνω ακούγοντας όλα την εκπομπή σας, ναι, ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση στους προέδρους του Παναθηναϊκού, λίγο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Βεβαίως. Όχι από εμάς, από το κοινό τους. Βεβαίως. Ναι, ναι, συμφωνώ. Ναι. Αυτό λέω θα τους κάνει αυτούς να προσπαθήσουν να δυναμώσουν το ΠΟΚ, ναι, για να μπορέσουν για να καλύψουν τα κενά τους, ναι, και όσο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις άλλες ομάδες. Ναι. Αν καταφέρουν να αποδυναμώσουν τον ΠΑΟΚ, όχι αγωνιστικά, αλλά έξω αγωνιστικά, τότε πιστεύω ότι θα είναι κακό για όλους. Έξω αγωνιστικά, ακούστε κάτι. Ωραία, ναι, το λέτε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι υπό την επιτήρηση των ξένων, δανειστών κτλ. Δυστυχώς για τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Μελισανίδη, υπάρχει η επιτήρηση αυτή στο ποδόσφαιρο και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εάν δεν υπήρχε αυτή η επιτήρηση, ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Μαρινάκης θα μπορούσαν να βρουν τρόπους, ξέρουν αυτοί πώς,
να βρουν άκρη με να τους διαιτητές. Να ξαναπάρουν τα ενία. Εντάξει. Δυστυχώς για αυτούς η χώρα που ζουν είναι σε επιτήρηση οικονομική. Μάλιστα. Και όχι μόνο οικονομική, έτσι. Και δηλαδή, λέω... ακόμη και ο αρχιδιαιτητής είναι ξένος. Μάλιστα. Αυτό κάτι λέει. Και, δεν μπορεί να τον πάρω εγώ τηλέφωνο τον αρχιδιαιτητή από την Τούμπα και να του πω: ξέρουν που πάνε τα παιδιά σου σχολείο, θα έρθουν δύο γορίλες απ' έξω να τα σπάσουν στο ξύλο. Όπως είδες με τους ξένους διαιτητές. Δεν υπήρχαν τέτοιες διαμαρτυρίες. Ούτε αυτή η αντιμετώπιση. Ακόμη και από εμάς και από τους ποδοσφαιριστές. Δεν με παίρνουν. Εγώ θα ήθελα και ξένους δικαστές. Δεν το παρατήρησες. Άκουμε λίγο. Δεν το παρατήρησες αυτό το πράγμα. Ότι με τους ξένους διαιτητές ήταν πιο προσεκτικός και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές. Να πω μια χοντράδα. Είχε περισσότερο εμπιστοσύνη. Να σε καλά, φίλε. Βεβαίως. Εγώ θέλω και ξένους δικαστές και ξένους αστυνομικούς. Σκεφαλές δηλαδή. Γιατί ο Έλληνας αστυνομικός είναι άξιος. Η κεφαλή κάτι παθαίνει. Η φλάντζα κεφαλής. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν και βουλευτές ξένους και δημάρχους ξένους. Ε, κόκκινε, δεν θα όχι, ήταν μια. Όχι. Δεν θέλεις, δεν θες. Να διαβάσω ένα μήνυμα. Τον Παπαγεωργόπουλο θες εσύ. Όχι. Μάλιστα. Φυσικά και όχι. Μάλιστα, ναι. Θα διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο το σχολιάζει μόνο εσύ. Εγώ δεν θέλω να το σχολιάσω. Μην το σχολιάζεις. Μόνο οι δωρεές του Μαρινάκη σε κοινοφιλή ιδρύματα κάνουν 5 πρωτοκλασσάδες μεταγραφές. Μα κάτω λίγο ησυχία. Το ύψος βοήθειας στη Μάνδρα και μετά τις καταστροφικές πλημμύρες φτάνει για να φτιάξει γήπεδο, οπότε μην μιλάτε για οικονομική αδυναμία. Απλά είναι η επιλογή του που θα τα δώσει. Καλό είναι να τα λέτε και αυτά καμιά φορά. Βεβαίως. Έχει κάνει πολλά καλά ο Μαρινάκης. Δεν δίνει την ομάδα, είπαμε, ρε φίλε. Ναι, ο Μαρινάκης. Το τι κάνει σαν επιχειρηματία στην άλλη. Ο Μαρινάκης έχει δώσει πολλά και στο. Και το, στην ομάδα μας δίνει. Και μπράβο, σε εμένα και το Γωστή. Και μπράβο που έχει δώσει πολλά λεφτά και στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη για τα παιδιά με τον καρκινό. Ό,τι καλύτερο. Δίνει άξιος. Ό,τι άλλο καλύτερο. Λέω. Στην ομάδα δείχνει. Ναι. Αυτό συμπεραίνω εγώ. Δείχνει μια δυναμία. Ότι αν εισπράττει, δίνει. Αν δεν εισπράττει, δεν θέλει να δώσει. Αν κατάλαβα κάτι λάθος. Ναι. Μπορούμε να έχουμε λίγο ησυχία. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ε? Δεν υπάρχει. Μην αρχίσω καμία Παναγία της Γουαδελούπης. Άντε μπράβο. Παρακαλώ. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κορίτσι μου. Η Βούλα Πλατιπόδα. Κορίτσι μου όμορφο. Στην Κίνα είσαι. Τώρα όχι, τώρα μαζεύω λεφτά γιατί δεν έχουμε. Τον άφησες μόνο του στην Κίνα. Έχω πάρει το πορσαϊκό, την κούτσι, την τσάντα, έχω βάλει ένα πρόχειρο φόρμα 5.000 ευρώ και έχω βγει παραγάδι να βρω χρήματα. Μόλις ήρθα από Μάλτα, γιατί πήγαμε εκεί πέρα, ξέρετε ότι δεν κάνουμε δουλειές με Μάλτα. Στη Μάλτα πήγατε? Πήγαμε Μάλτα γιατί να ζητήσουμε λεφτά. Αφού στην Κίνα είναι ο δικός σου. Πήγαμε στη Μάλτα παράκαμψη. Πώς φτάσεις στη Βέρεια και λες χάσε ένα πέρα. Δεν πήγατε μέσω Σόφιας. Όχι, όχι. Μα Μάλτα είναι το εξοχικό πλέον. Άλλαξε το δρομολόγιο δηλαδή. Απλά δεν καταλαβαίνω τον κόσμο. Λέει θέλει λεφτά και βγάζει τα διαρχεία. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί εμείς πού να τα βρούμε τα λεφτά. Να τα βρούμε στο Άρης Ξάνθη 7-2. Να τα βρούμε στο ΑΕΚ Άρης 4-0. Yeah. Να τα βρούμε στο Ατρόμητος Άρης 4-2. Είσαι κακιάς. Να τα βρούμε στο Άρης Ατρόμητος 0-2. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος έχει τις απορίες ότι για ποιο λόγο θέλουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε. Είσαι κακιά. Δηλαδή επειδή έχουμε τεχνικό διευθυντή που τα έχει καλά με παλιό άλλον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Μα πού να τα βρούμε τα λεφτά. Εγώ να τώρα έχω πάρει το σκυλάκι το κανεί που έχει το επίχρησο το λουρί που κοστίζει 2.000, πήρα και μια πρόχειρη τσάντα 10.000 ευρώ και βγήκα έξω παραγάδι να μαζέψω κανένα φράγκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρούμε έλξοδο από κάπου. Δεν έχω κουραστεί. Πάτε διαρκείας καλέ. Έχω κουραστεί να πηγαίνω έρχομαι Μάλτα. Δεν γίνεται. Βούλα. Όλο να στείλουμε για να βγάλω λεφτά. Δεν μπορώ, έχει για στη μέση μου. Καταλάβετε με. Βούλα, θέλω τη βοήθειά σου. Πες μου, Γρηγόρη μου, πες μου. Στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα τώρα. Λέει καλησπέρα. Όχι και μακεδονομάχο το Γρηγόρη. Μπριζολομάχο, σαντουιτσομάχο. Σιπουρομάχο. Άτο να λέει. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Ναι. Να πω και κάτι για τον άλλο δίπλα σου που έχεις που γυρίζει τα μπιστέκια. Το είπε ο Πέλκας. Βούλα, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Πέλκας αρέσει. Ναι μωρέ, αλλά είναι λίγο κοντούλης. Όχι. Και ο Κώστας το είδε και είπε ότι δεν είναι κοντός. Δεν είναι, φαίνεται. Ναι, απλά ο Κώστας είναι κοντούλης, αλλά είναι και άνθρωπος και κερδίζει εκεί. Ο άλλος είναι και γλυκούλης ή κοντούλης, δεν λέει, κατάλαβα. Εσύ τους θες μπρουτάς, δηλαδή και μάρμα. Για να καταλάβεις ο Κώστας πόσο άνθρωπος είναι,
στη Θάσο που αντί η πεταλουδίτσα με τον πεταλούδο να ζευγαρώνουν, ζευγαρώνει το άλογο με το μυρμίδι, θα πάει τριήμερος τώρα με 30 καρνίβανους για να περάσει το σουκού. Φύγε. Μόνο άντρες. Φύγε μωρή τρελή. Φύγε μωρή τρελή. Τι είπε. Ναι. Τον άντρο. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. 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 Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου. Γεια σου. Καλησπέρα. Γρηγόρη, όταν πήγε κάτω στην εκπομπή ο Ραπτόπουλος, άκουσες τι έλεγε στα παιδιά. Κάτω πού? Στην Αθήνα, ξέρει ο Ραπτόπουλος, τηλεοπτική. Δεν μπόρεσα να το δω γιατί κατέβηκε. Πω, μιλάμε όχι μπιφτεκάς. Αυτός πρέπει να ήταν σεφ στα κάτω εκεί, στα Ντουμπάι, σε κανένα... Συγκεκριμένα κύριε, συγκεκριμένα. Ναι. Ναι. Έλεγε ότι ήταν τερματοφύλακας πρώτα απ' όλα. Αλήθεια λέει. Ήτανε. Ναι, εντάξει, ήτανε. Και μετά λέει ότι δίκαια, εγώ υποστηρίζω, λέει, την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα το πάρει, η ΑΕΚ θα το πάρει το κύπελο. Πάει η ΑΕΚ. Ναι. Και εκτός από αυτό, τώρα τι έλεγε, τα προγνωστικά ήταν μέσα ότι δεν θα το πάρει η ΑΕΚ. Έπρεπε. Βράση τι έπρεπε, δεν έπρεπε. Όχι. Τι λέει. Λέει ότι ο Χιμένεθ θα πάει το κλέφτη. Ξύλωσε απότομα και κατέβηκε λάθος. Ρε παιδάκι μου. Ξέρει ο Πέλκας τι λέει, μπιφτεκάσετε. Θα γυρίζει τα μπιφτάκια από κοντά. Ακούς, το Βελκινιό. Κάτσε από την αρχή βάλτο, τι είπε. Θα έχεις κάψει μάλλον, αυτό που λέει τα μπιφτάκια. Θα γυρίζει τα μπιφτάκια από κοντά. Ωραίος, ωραίος, έτσι μπράβο. Εδώ ρε είπε το Γιαννούλη, παιχταρά μου. Τι άμα βάλει και εκεί. Τρόμαξε το παιδί, λέει εμένα είπε, αυτό δεν με βρίζει. Ρε άμα βάλει κιλά είπα θα γίνει η ιστορία καλή. Μυϊκή μάζα. Και δύναμη. Σε έκανε ο Τζιλούλης, ο Τζιλιλής, λέω, σε πήρε παραμάζωμα. Με έχεις παιδί, Τζιλούλης ή Τζιλιλής. Δεν θυμάμαι, Τζιλούλης, Τζιλιλής, κάπως έτσι λέει. Πάντα άρθε, μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Ναι. Καλησπέρα. 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 Ήθελα να μου σχολιάσετε το ενδεχόμενο του ΠΑΟΚ να μετακομίσει τηλεοπτικά στην ΕΡ, με αυτά τα λεφτά που λένε, και αν έχετε ακούσει κάτι... Πόσα λεφτά είναι το... Θα πάει όπου θα του δώσουν περισσότερα, λογικό. Πόσα λεφτά του δίνει η ΕΡΤ? 8,5. Μάλιστα. Πόσα παίρνει από το άλλο τηλεοπτικό? 4,5. Εσύ τι θα έκανες ρε φίλε, εγώ θα έφευγα. Και εγώ θα έφευγα, το θέμα είναι αν θα δημιουργηθεί σκάνδαλο ή όχι. Σκάνδαλο είναι ότι τα παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Σκάνδαλο ποιο είναι, συγγνώμη. Τα παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Στάσου λίγο. Περίμενε. Πέρσι ο Παναθηναϊκός πήρε 4,5. Τα πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Άρης πήρε 2,5. Τα πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Γιατί να παίρνουν οι άλλοι, δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν όμως μια ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά και σου λέει έχω ένα προϊόν, το πουλάω 5 για να βγάλω 10. Το ποσό που... θα μιλήσω εγώ. Το ποσό που ακούγεται είναι σαν να τα παίρνει από την κυβέρνηση. Εμέσως πλήρως σαφώς. Αυτό δεν μπορεί να... τα 8,5 αν πάρει 6 ή 5 ή 5,5 γιατί και ο Άρης πήρε 2,5 και ο άλλος πήρε 4. Ο Άρης πήρε ανάλογα με αυτό... Πήρα με αυτό που το αναλογεί τα 2,5. Να ρωτήσω ο Παναθηναϊκός, 4, ανάλογα το λαό που πουλήσε έχει... brand name. Ωραία. Δεν πουλήσε. Ρωτάω κάτω. Αν ο Παναθηναϊκός που έχει περισσότερο λαό από τον ΠΑΟΚ, πήρε 4 και ο ΠΑΟΚ πάει 8,5, είναι φίλος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω κάτι. Και τα παίρνει. Μαγκιά του! Περίμενε. Αλλά εμείς τα λέμε ότι τα παίρνει. Εγώ λέω ότι αυτό που κάνουν οι πολιτικοί είναι λάθος, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Ρωτάω όμως κάτι. Κάτι διαφημίσεις ΟΤΕ και κάτι αυτά στις αθηναϊκές ομάδες τόσα χρόνια τις ξέχασες. Σωστό. Όχι, και Μπικόκαλη είχε πάρει 7 εκατομμύρια. Μπικόκαλη τι πήρε. Εκείνες δεν ήταν έμεσες διαφημίσεις. Τα παίρνανε. Τα παίρνανε. Εννοείται. Τώρα τα πάρει και ο Πάο. Για μένα, πρόσεχε. Για μένα δεν φταίει αυτός που τα παίρνει. Αυτός που τα δίνει φταίει. Άκου δω ρε. Η σχέση Πάο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή. Εντάξει. Για τα πάρει. Εδώ για το. Εκεί μπορεί να του πει Παοξίδε, ξεχάσετε τη Μακεδονία. Δεν φταίει ο παίρνετε χοντρά. Δεν φταίει ο παδό του Πάου. Ρε, σταμάτα, πώ δεν φταίει ο παδό. Η πολιτική φταίνει και ο Βασιλιάδη. Σταμάτα, ρε. Που κάνει ό,τι γουστάρει. Σταμάτα, ρε. Διαλύει τι μικρέ κατηγορίε. Σταμάτα λίγο. Και μία. Μη. Καλά. Ο Πάου και έχει πολύ λαό. Το εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί. Ε? Θα φάνει. Αν δεν είχε λάθο, του δίνουν 8,5 εκατομμύρια. Έβγαλε ποτέ δήμαρχο. Τι. Γιατί θα τα δώσει 40 έβγαλε ποτέ 40 δήμαρχο. Αναρχικούς. Έβγαλε ποτέ δήμαρχο. Θα βγάλει τώρα. Έβγαλε. Τώρα θα βγάλει. Έβγαλε. Όχι. Επόμενο. Άσε ρε καλή. Ναι. Πάμε, ναι. Έλα. Ναι. Έλα, Βίλε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Είπαμε μάλιστα.
Καλησπέρα. Έλα ρε Γιώργο, άντε μισή ώρα. Ρε εσύ, αυτός ο... Κλείς το ραδιόφωνο. Ναι, δεν μου λες. Μάλιστα κύριε Καντίνα. Ο κύριος Λαπτόπουλος είναι ανομαλίδα. Όχι, είναι τρελή. Ποιος? Ο Λαπτόπουλος είναι τρελή. Καλά, τι να τα ρε. Το γυρίζει το μπιφτέκι. Ο Κώστας. Έτσι είπε. Αυτός το είπε. Είναι bisexual. Ο Πέτρος το είπε. Α, είναι αυτό που λέει για το ψάρι. Ακριβώς, ναι, ναι. Και τον είπε ο Πέλκας για αυτά που του λέει ότι είναι μπιφτεκάς. Θα γυρίζει τα μπιφτεκιά από κοντά. Τα ψάρια τότε όπως τα δευτά φρέσκα. Έτσι πέμπλα. Πού να το ξέρει βρε, πού να το ξέρει. Ναι. Τότε να μην φωνάζεις εσείς στις πρακτικές εταιρείες. Αυτός νομίζει ότι το φέρετρο θα είναι επιχρυσωμένο. Ναι. Τότε καλά κάνουν και οι πρακτικές εταιρείες και σας παίρνουν τηλέφωνο. Και ζητάνε τα λεφτά πίσω. Ποιο ρε εμένα. Εσείς κουβαρντάδες όλοι, ναι. Εμένα. Ναι, ναι, ναι. Κουβαρντάδες, ναι. Εσύ ξέρεις καλά πώς είμαι εγώ. Πού να τολμήσει να τα πει από κοντά, ρε Γιώργο. Τολμάει. Θα φάει κανένα πλακώνει, θα μείνει χαλκομανή. Εγώ τον αγαπάω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αγαπάς λάθος ανθρώπους. Το γιο του Κορέιρα τον αγαπούσε, αλλά γουδιά τον έδινε στο πούλμαν. Ποιος, εσένα. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Άντε, άτσα αυτά πάντα. Ήσουν τόσο βάρβαρος. Γιώργο, συγγνώμη, ήσουν τόσο βάρβαρος, τα έδωσε. Όχι ρε, ο Ψηφίδης τον έδωσε. Ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης ή ο Ψηφίδης. Ο Ψηφίδης. Ψηφίδης. Ο Κεφτές. Ω, Κωνσταντίνα, τι να δει, γιατί η μάνα του κουνούσε το κεφάλι. Α, μα λέω, κατ' σταρά δεν ξαναπέρνω. Τι γελάτε, αφού έπαιζα εγώ στη Βέρκια και έγινε αυτό το και μετά τις αγώνες. Ξύπνησα και με δεν ξαναέπεσα. Άρα το τέλος 5-6 πεντήματα. Πάντως το παιδί. Όταν σε ζητούσε ο Πάοκ δεν πήγες. Άμα άκουγα σε πόρα. Όταν σε ζητούσε ο Πάοκ δεν πήγες. Ξέρεις τι έχω πάντη. Ψέματα λέω. Ναι. Άκου τώρα το. Πήγα. Άκου. Γιώργη, πήγα να κάνω την εξάψηση σε ένα εξαμνητή. Μετά που κάνουν εξαψίδι στη Δέρμη. Ωραία. Άκου το. Και έχει μέσα τη σημαία του πάω καθά. Δεν ξέρω εγώ, πρέπει. Αυτός είναι. Μου λέει κάτι έρθει. Εσύ λέει ο άλλος. Είναι ο Καντήρα λέει που δεν άφησε να τα βάλουν γκολ ο πάω. Ναι. Ο Καντήρας, αυτός είναι 60 χρονών και... Ωραία. Και κάνει ποτοραχμίες, ξέρω εγώ. Και ψάχνει να σε βρει, ναι. Και ψάχνει να βρει. Facebook και αυτά και αμέσως το παίρνουν οι παοξίδες. Το βάλουν στο κέλι, ξέρω εγώ το λένε. Τι το λένε. Και τώρα γύρισα. Άκου αρνείς τι έφαγα. Καλό απόγευμα Γιώργο, να τα πούμε από κοντά. Άντε ρε, αφού σε πέρα τηλέφωνο τόσες φορές δεν... Σε μένα, εγώ ναι. Δεν απάντησα. Ναι, όχι. Άλλος δεν απαντάει. Εσύ το άλλαξες. Τι να αλλάξω ρε, εγώ δεν το ψήνω το πιφτεκί από τη μεριά, από τη μια μεριά. Γεια σου Γιώργο. Το όχι ρε, το τηλέφωνο. Ποιο να αλλάξω ρε Γιώργο, είναι δυνατό να αλλάξω τηλέφωνο. Γιατί, γιατί να τα αλλάξω. Καλά. Κρύβομαι πιθανά, χρωστάω σε κάποιον και δεν το ξέρω. Ο Άρης χρωστάνε. Δεν χρωστάνε, δεν χρωστάω. Άρης χρωστάνε τις Μιχαλούς. Τις Μιχαλούς, γεια σου Γιώργο. Τεράστιος Γιώργος Καντίνας, τελευταίος, ένα λεπτό. Καλά, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ραπτόπουλε. Έφυγε, πάει. Λοιπόν, έλα, έφυγε. Τον σχολάσαμε. Δεν πειράζει, εγώ αυτό που θέλω να πω. Θα το πεις. Εντάχει, όσο μπορούμε. Είναι ότι δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ φωνάζει για τον Περέρα, γιατί μια χαρά έβαλε χτες πέρυσι τον Αρετόπουλο και τον Κομίνη. Γιατί φωνάζει. Ορίστε. Γιατί φωνάζει κάτι γνώμη.
Όχι, γιατί λέει του Στέλιο Περέρα πρέπει να παραιτηθεί. Αν διαβάζει τι λέει κάτω, τύπο θα φέρει. Ρε φίλε, δεν πρέπει μια ομάδα η οποία χάνει να έχει ένα επικοινωνιακό θέμα το οποίο να καλύπτει τον κόσμο. Τι να πει ότι. Τι να πει ότι. Μπράβο, δεν έπαιξα αυτό, καλά. Αυτό ακριβώς, ναι. Τι πρέπει να αποφύγει την εσωστρέφεια και για να μην κατηγορήσει. Αν έχαν ο ΠΑΟΚ, δεν θα έψαχνε το επιτελείο του να βρει μια δικαιολογία. Ναι, εμείς όμως έχουμε μπούζα, δεν έχουμε. Πώς λέει κάτω, γάτα και μάτα και τα σχετικά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ο ΡΑΠ είπε πάντως ότι η τελευταία ΙΑΚ πολύ Ολυμπιακίζει. Καλό να τον αλύσει αύριο. Κάτω έτσι μια νύξη. Θα τον κάνω. Έγινε, μην κρατάω τη γραμμή. Να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε και σε ειδήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Κανελάκι, Γιαλαμά και Δήμου. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Να είσαι καλά.